Εντάξει, το μάτιαξε το Σέρβο. Εγώ. Όχι εγώ. Λύσαξες. Πρέγιοβιτς και ο Πρέγιοβιτς και ο Πρέγιοβιτς. Ναι, το φάγατε. Με την Τζέρσι, πώς θα παίξει την Τζέρσι και με την ΑΕΚ, τα φιλαράκια σας. Τον Παπάζογλου λες. Τον Παπάζογλου της Σερβίας. Τον Παπάζογλου της Σερβίας. Παπάζογλου της Σερβίας. Ναι. Πάρ το ένα 10 μέρες έξω. Ναι. Εμείς οι Έλληνες γενικά έχουμε σε όλες τις ομάδες. Ναι. Τώρα μια που το ξεκίνησαμε έτσι, μετά τα πω με τα διαδικαστικά. Έχουμε και στον Άρη γίνεται αυτό. Έχουμε μια τάση να ξεχυλώνουμε. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής ο Πρίβες, αλλά τον έχετε κάνει τον Πρίβες, συγγνώμη, μια μικρογραφία του Βαν Πάστεν για τους πιο παλιούς. Δεν είναι τόσο καλός ο Πρίγεβιτς. Καλά, εδώ εσύ βγήκες Ευρώπη, πήρες τρίτη θέση, θα πάρεις κύπελο. Εγώ θα κάνω τον Πρίγεβιτς που μου έβαλε. Άλλο συλλογικά. Σου είπα εγώ προχθές. Άφηνε με ένα ολοκληρώ. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, κύριε Τρέγια μα. Ζάχο. Καϊτούρι! Τετυπόι! Για σένα λέει Τρέγια. Εσένα λέει, εσύ με διέκοψε. Α λέει και για μένα, δεν πειράζει. Χοληψία τουλάχιστον να πει. Κοίταξε, εμένα μου το έχουν ξαναπεί. Εσένα δεν το λέει συχνά. Ναι, στην χοληψία ποιο είναι τουλάχιστον. Η χοληψία ο κύριο Χρήστο Κιώση. Ωραία. Έτσι, να πούμε πριν ξεκινήσουμε τη θεματολογία τη δική μα. Άρης Μπουγιού Ξεχύρ, πώ λέγεται αυτή η ομάδα. Ναι, ούτε, Ισταμπούλ, Ισταμπούλ Μπουγιού, με Τούρκου παίζεται. Ναι. Στην περίοδο εκθέσεω του παρέντε που αυτό πρόκληση, να ξέρει. 36-38 ήταν ημίχρονο, θα έχουμε συνδέσει. Θα έχουμε συνδέσει με παρέντε σπορ. Τα φιλικά. Με τον Νίκ Γκάλι Χολ. Όπω λέγεται το παρκέ, έτσι. Όχι το παρκέ λέγεται. Α, είσαι σωστό. Το παρκέ. Το παρκέ λέγεται Νίκ Γκάλι Χολ. Όχι το γήπεδο, γιατί δεν είναι δικό μα το γήπεδο. Πλερουά. Το γήπεδο, ναι. Και πρόσεξε. Στις αρχές της χρονιάς που εγώ τότε το, όσοι με ακούνε ξέρουν, δηλαδή από παλιά λέω φίλους, είχα κράξει το Λάσκαρη, τότε στην αρχή ένα χρόνο ήταν πλερουά και ήταν το χρήμα στα κάποια λογικά πλαίσια έτσι αρκετό. Είχε κάνει και τα αποδυτήρια του τέτοιου. Τα είχε διαμορφώσει σε στυλ NBA είναι τα αποδυτήρια. Στο παλέ. Σε κρατικό γήπεδο έδωσε αυτός. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Να τα υπενθυμίσουμε αυτά. Να πούμε ότι θα κάνουμε 2 με 3 συνδέσεις με Σταμάτη Μουρελή. Ναι, είναι στο Παλέντε Σπορ. Εντάξει, στο Αλεξάνδρου Μέλλανδρο. Ημίχρονο 36-38. Στον Νίκ Γκάλι Χολ. Το παρκέ, όπως λέγεται. 36-38. Έτσι, χάνουμε δηλαδή. Θα το κανονίσει ο κύριος Κιώσης από εκεί θα κάνει τη. Ναι, όταν έχουμε, το Σταμάτη, φυσικά θα είναι στον αέρα για να μας δίνει και τη διακοπή. Θα μας πετάξει τη Μιτσούκο την παντόφλα που φοράς, έτσι για να σε πάρουμε καμπάρι, γιατί είμαστε και λίγο βόδαροι εδώ πέρα. Εμείς. Λοιπόν. Δεν έχει άδικο να σου πω την αλήθεια, Τάσο. Λοιπόν, και για να σοβαρευτούμε, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107.4. Η εκπομπή έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Δευτέρα και Παρασκευή 10-12. Επαναλαμβάνω, γιατί πολλοί φίλοι μου το ρωτάνε. Λέει Ζάχο 10-12-8. Μας έχετε μπερδέψει λίγο. Και επαναλαμβάνω. 10-12 μόνο Δευτέρα και Παρασκευή. Η αρχή της εβδομάδας και το τέλος της. Τέλος όσον αφορά. Μετά τα μάτς και πριν τα μάτς. Δηλαδή. Ναι, ναι. Όσον αφορά τις καθημερινές εννοούμε. Είναι καλό αυτό, Ζάχο. Μετά τα μάτς και πριν τα μάτς. Και εγώ το βρήκα καλή ιδέα. Ναι, γι' αυτό και. Έτσι. Και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. 8 με 10. Άρα μέχρι τις 10 θα κάνετε υπομονή, θα μας ακούσετε και σήμερα ευτυχώς ή δυστυχώς εδώ στο 107,4 των FM. Τρόποι επικοινωνίας εκπομπής. Για την ώρα μόνο με τα μηνύματά σας, με τα SMS, εδώ στην SMS χέρα του ραδιομεγάρου του Λίμπερο 107,4. Το ραδιομεγάρου μου άρεσε, πραγματικά είναι ραδιο. Ολόκληρος όροφος, όταν ήρθα πρώτη φορά είχα εντυπωσιαστεί, να πω την αλήθεια, γιατί πίσω πραγματικά όταν πήγα για πρώτη φορά, νομίζω ότι ήμουν σε beach bar, πραγματικά. Βγήκες, έξω βγήκες. Μπάλα παίζεις εκεί, έξω, πραγματικά. Για τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, κάποια ενημέρωση που θέλετε. Οποιαδήποτε σκέψη. Και στείλτε το στο 54526. Και φυσικά να πω ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα βγαίνει στον αέρα της πόλης με την υποστήριξη του Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας, το σπίτι του Παύλο, ξέρουμε ποιος είναι ο Παύλο, ζητάει να δει μπαλίτσα, το στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες σας ομάδες. Φυσικά, πολλές φορές, επειδή είναι και φίλοι μας τα παιδιά πέρα από υποστηρικτές. Φυσικά, θα βρισκόμαστε και εμείς εκεί πέρα. Βρισκόμαστε και εμείς εκεί για να τα λέμε και με τους θαμώνες έτσι να κάνουμε παρέτσα. Τάσο, να ακούσουμε σήμερα το σποτάκι. Ναι, να το ακούσουμε γιατί είναι μια. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ όμορφο σποτάκι που και ο Νίκος ο Μπουγάτσας παίρνει μέρος αυτό. Έτσι. Να το ακούσουμε και φυσικά να το σχολιάσουμε. Ωραίο. Ναι, καταρχήν να πω. Για όσους ήταν φανατικοί της σειράς Νάρκος, κατάλαβαν ότι το χαλί είναι. Περσικό. Όχι περσικό.
Πώς λεγόταν τη Λάρισα εκείνο, Πέρσικα. Πέρσικα λεγόταν τη Λάρισα. Το Χαλίν από τον Νάρκος είναι από το soundtrack του Νάρκος. Το αρχικό, δηλαδή όταν ξεκινούσε τον Νάρκος, ήταν αυτό είναι το τραγούδι. Δεν ξέρω καν πώς λέει τα παιδιά. Σήμα κατά τεθέν του Εσκομπάρ. Ναι, είναι τον Νάρκος, τη σειρά η τηλεοπτική και φυσικά ότι το κλου όλου του Σποτακίου. Δεν είναι ούτε εγώ ούτε ο Τάσος. Είναι φυσικά. Ο τέλος ο Μπουγάτσας. Όλοι σε Σκομπάρ! Ζάχο! Όλοι! Ξέρεις τι μου είπε. Γιατί το γράψαμε, το γράψαμε έτσι. Δε, και το είπε καμιά 30 φορές μέχρι να το πετύχει στον Νικολίπτη. Ξέρεις τι μου λέει. Ζάχο! Με παίρνει μετά, λέω τι έγινε. Λέει το επειδή το είπα 30 φορές. Το φώναζα 30 φορές. Όλοι σε Σκομπάρ! Όλοι σε Σκομπάρ! Βγήκα να λέει από τα μπαλκόνια δίπλα και με κοιτούσαν. Και επειδή εμείς εδώ όλους σας βολεύουμε. Έτσι, ναι. Δεν αφήνουμε κανένα παράδειγμα. Για πες, τι έχεις. Να ξέρετε ότι ανατολική πλευρά όλοι Εσκομπάρ. Δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει. Και για τα μάτς και για καφέ και για ποτό κτλ. Από εδώ η ψηλοδυτική και στο κέντρο όσοι βρίσκεται. Mm-hmm. Από εβδομάδα λογικά θα έχουμε νέο υποστηρικτή εκπομπή. Εντάξει. Στην ώρα στο τέλος 21. Μάλλον έτσι, τελικά ψιλοπουλάει λίγο η εκπομπή. Έτσι φαίνεται. Λίγο, έτσι λίγο, όχι πολύ. Έτσι φαίνεται. Γιατί νομίζω ότι έχουν εκφραστεί κάποιες απόψεις ότι δεν πουλάει η εκπομπή. Όχι, πάμε καλά, πιστεύω. Τα μηνύματα για δεύτερη εβδομάδα και η συμμετοχή είναι φοβερή. Έτσι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φίλους. Υγεία να υπάρχει. Είναι το Sport Cafe, All Day Bar Cafe, το Win, Αριστοτέλος 21. Ο φίλος ο Ιωάννης. Ο φίλος ο Ιωάννης, εκεί μου πήγε χθε. Mm-hmm. Λογικά, αν όλα πάνε καλά, από εβδομάδα θα. Το είχα προχθές που πήγαινα σε ένα. Και το Win, για να δω μια ταινία κάτω σε ένα πολυκινηματογράφο τη πόλη, να μην πούμε, κάνουμε διαφήμιση. Πέρασα, το είδα και ήταν πραγματικά ένα πολύ όμορφο στέκι. Το... Οπότε ανατολικά, ξέρετε, έτσι, Σκοπάρ με διαφορά. Για κέντρο θα πηγαίνουμε. Με διαφορά. Με διαφορά. Λοιπόν, τι έχουμε, τον Σταμάτη, δεν κατάλαβα καλά. Πάμε λίγο στο Σταμάτη, Μουρελή, στο παρέτησο. Καλησπέρα, Σταμάτη. Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται. Καλά, φίλε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Παλαιό που ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού αγώνα του Άρη με την Μπουλουσεχήρα από την Τουρκία. 44-48 τώρα το παιχνίδι προηγούνται οι Τούρκοι. Καλά και φάουλ τώρα το κάνει ο Γκάιζερ πάνω στον... να δω λίγο το... τη φανέλα του, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα όνομα των Τούρκων. Αντιληπτό. Εντάξει, έχουμε και time out τώρα που... ωραία. Δεν βλέπει την ομάδα να πηγαίνει καλά, τους κίτρινους. Σταμάτη, πόσο κόσμο έχει το Αλεξάνδριο Μέλλα. Πρέπει να υπολογίσω περίπου 1500 σπίλου παραπάνω. Τώρα πώς θα το λέμε, Αλεξάνδριο Μέλλα, θα το λέμε Νίκ Άλλης Χόλ, πώς θες να το λέμε. Αλεξάνδριο Μέλλα το λέγεται, απλά το γήπεδο, η σάλα. Η σάλα είναι Νίκ Άλλης. Το διευκρινίσαμε και εμείς, εντάξει. Ναι, okay. Σταμάτη, προβοκατόρικη ήταν η ερώτηση, δεν ξέρω το. Όχι, καταρχήν ήταν προαιρετική απάντηση. Νίκος Γκάλης λέγεται το άκαπια. Δεν είναι εκεί, δεν είναι η σάλα. Μάλιστα. Και το γήπεδο λέγεται Νίκος Γκάλης. Καλά, αυτό είναι ντροπή για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αυτό είναι για τη Θεσσαλονίκη ντροπή. Να λέγεται Νίκος Γκάλης σε ένα γήπεδο των Αθηνών. Εντάξει, και να μην λέγεται Νίκος Γκάλης σε ένα γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, στην οποία διέβρεψε, έζησε και μεγαλούργησε ο συγκεκριμένος καλαθοσφαιριστής. Κοίτα, δεν θα έπρεπε να έχει ο Άρης ένα δικό του σπίτι να το ονομάσει Νίκος Γκάλης, έτσι. Ναι. Γιατί και το Αλεξάνδρο έχει το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Αλλά τώρα είναι μια κουβέντα. Άμα την ανοίξεις, θα τελειώσεις μετά από 5 μέρες. Όχι τώρα με Τσίπρα κυβέρνηση, μήπως έρχεται και παίζει η Εθνική Σκοπίων εδώ πέρα. Όλα να τα περιμένεις. Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Μπορεί να το πάρουν δηλαδή δικό τους, να ξέρεις. Δεν μην το θεωρείς τίποτα απίθανο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 43-43 για να πω. Τελικά ακυρώθηκε το time out και το παίρνει τώρα Αγγίλου. Μάλιστα. 43-49, 2 και 57 ακόμα για το τέλος της περίοδου. Σε ένα φιλικό που άρεσε το πρώτο δεκάλεπτο, ήταν καλός με 22-12 είχε προηγηθεί. Από εκεί πέρα μετά και οι αλλαγές στα σχήματα του Αγγέλου, αλλά γενικά εκεί δεν δείχνουν κάποια σημάδια ότι ακόμα θέλουν αρκετή δουλειά. Έτσι, βέβαια να πούμε ότι ο Άρης παίζει πρώτο θεσμό παιχνίδι στις 20 του μήνα με τη Δυναμό Τυφλίδα στη Γεωργία και 22 εδώ στο Αλεξάνδριο. Ναι, μεν άρεσε το πρώτο δεκάλεπτο, προβληματίζει όμως θεωρώ στα δύο επόμενα πολλά λάθη και αμυντικά δεν τα πάει καλά. Δηλαδή 49 από τώρα την Μπουρουσεκίρ που δεν είναι κάτι. Δεν συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες της Τουρκίας, δεν μπορείς να του δώσεις καλή επίδοση. Έτσι. Σταμάτη έτσι κι αλλιώς όμως φιλικά είναι, δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι, δοκιμάζει είναι, ο προπονητής. Ναι. Ναι. Αυτό λέει ότι κάνει δοκιμές, διάφορα, σχήματα, αυτά που συντονίσαν την καλή πεντάδα που ξεκίνησε το μάτς, έτσι στο πρώτο δεκάλεπτο, που συντονίσαν μετά λίγο την ομάδα. Ψάχνει και ο Αγγέλος να βρεθεί, έτσι πολλά νέα πρόσωπα, μην ξεχνάμε ότι από πέρσι έμεινε ο Φιάνος και ο Μποχωρίδης.
ο Λιμπόρ και ο Χριστίδης. Και ο Μπέλ. Και ο Μπέλ, ναι, συγγνώμη. Όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή πέντε Αμερικανοί, συν τον Βεργίνη, συν τον Σλαυτσάκη, συν τον Γιώ Αγγέλου, που ήρθε είναι καινούργιοι. Έτσι, οπότε ναι, θέλει αρκετή δουλειά η ομάδα. Και όταν έχεις πέντε Αμερικανούς καινούργιους, ναι, μένω εκεί με τον Κάιζερ, παίζα στην Κύμα, αλλά εκεί με έπαιζε άλλο μπάσκετ. Έτσι, ο Άρης παίζει άλλο μπάσκετ. Δηλαδή, εκεί με έπαιζε, ας πούμε, πιο επιθετικό. Ο Άρης θα παίξει πιο αμυντικό. Έχει... Και φυσικά αλλιώς είναι η Κύμη, άλλες απαιτήσεις η Κύμη και άλλες ο Άρης, έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Σίγουρα, σαβέστατα. Λοιπόν, ο Μποχωρίδης τώρα στην επίθεση θα κάνει το σούτια 2, είναι άστρος, τελείωνει και η επίθεση του Άρη. Την μπάλα στα χέρια του Καβάγιογλου. Η Μπουγιού ξεχείρει που έπαιρνε στην επίθεση 43-49, θυμίζω το σκορ, με 2-39 να απομένουν. Καλή άμυνα και από τους κίτρινους, θα ολοκληρώσει τελικά ο Σλαυτσάκης την άμυνα που έβγαλε ο Μποχωρίδης, ο οποίος όμως θα χάσει τελικά, και καλάθι από τον Γιαγκμούρ. 43-51 στο μείον 8 ο Άρης. Ο Φιλιώνης με την μπάλα σε άμυνα ζώνης 2-3. Οι Τούρκοι, Φιλιώνης διστάζει, κρατάει, μπαίνει προς τα μέσα στη γωνία στον Αγγέλου για 3, συνέψαρος. Ο Γιώργος Αγγέλου, ο γιος Αγγέλου. Ο Άρης που επιλέγει να παίξει αυτή τη στιγμή με ένα πολύ κοντό σχήμα, έτσι, με τον Αγγέλου, τον Φιλιώνη, τον Μποχωρίδη, τον Σλαυτσάκη και τον Χάρης. Στο πέντε ουσιαστικά παίζει ο Χάρης. Καλή άμυνα από τους κίτρους που προσπαθούν συνέχεια να κάνουν double team στην πάσα. Για 3 στο σούτ υπό πίεση είναι άστοχο, rebound ποιος, τελικά μπερδεύεται και ο Χάρης. Καλά δικεφάουλα από τον Κούλικ. Τον Ντάμιαν Κούλικ. Καλά δικεφάουλα από τον Σλαυτσάκη, το φάουλ. 46-53, 1-39 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεύτερο φάουλ για τον Σλαυτσάκη σε αυτή την ασυνεννοησία του Μποχωρίδη με τον Χάρης, που έχασαν το rebound, και μέσα ο Λάκη Τζόνς. Έξω ο Μποχωρίδης, ο Κούλιγκα στις βολές. Στη βολή μάλλον, στην πληματική, 46-54. Φιόνης σε ρόλο playmaker, σε ένα πιο λογικό σχήμα, γιατί πριν δοκίμασε και τον Ταλό ο Αγγελούς αυτό το ρόλο, που θα προσπαθήσει να βάλει τον Ταλό στο playmaker. Χάρης για 2, χάνει αστοχή, rebound ο Λάκη Τζόνς, θα πάρει το φάουλ από τον Καρλί. Η Καρλί. Όπου πολύ γαλλικό πέφτει αυτός. Αυτός ναι, φωνάζει ναι, από τον πρώτο ημίχρονο τον ακούω. Ναι. Αυγόστροφο κάμιλου ήπιε. Λοιπόν. Θέλω να κρατήσουμε για ένα 19 το μικρόφωνο, τα πάρτι εσείς. Όπως θέλεις. Άμα είναι, δεν ξέρω. Λογικά να... ένα 19, δεν νομίζω να έχει κάτι. Okay, ωραία. Να επιστρέψουμε μέσα στο στούντιο και ξανά όποτε... κάνουμε σύνδεση ναι, στα μάτια, θα ξαναβούμε. Εντάξει, ωραία. Για το τελευταίο δεκάλεπτο. Okay. Αν υπάρξει κάτι σημαντικό στη διάρκεια της απουσίας, διακόπτεται και ωραία, ενημερώνουμε. Να είσαι καλά στα μάτια. Θέλω να πω, έχουμε χρόνο ή θα πάμε στο διάλειμμα να κάνουμε. Πάλι δεν μας ακούνε. Έχουμε κάποιο θέμα με το ίντερνετ. Έχουμε, Χρήστο. Δεν ξέρω. Εγώ κανονικά νομίζω μας ακούνε. Τουλάχιστον εγώ έχω από τα inbox στο Facebook ότι μας ακούνε. Τώρα άμα. Τώρα που σήκωσα επάνω στα οφίτσια, στα επιτροπικά, ότι ξεκινήσαμε την εκπομπή, λέει πείτε στο σκηνοθέτη να κάνει κάτι. Λέει μέσω ίντερνετ, λέει δεν σας ακούμε. Δεν ξέρω. Θα το τσεκάρει ο Χρήστος. Λοιπόν, να πω, έχουμε 2-3 λεπτάκια για το διάλειμμα, Χρήστο. Έχουμε. Ωραία, να πω γιατί αναγκαστικά κάποια στιγμή θα πάει στο μπάσκετ η συζήτηση, έτσι δεν είναι. Για μένα δεν ξέρω, κοίτα, πραγματικά δεν ξέρω τις εκπομπές τι έλεγες για τον μπάσκετ. Εγώ θεωρώ ότι ας πούμε το VAR τουλάχιστον για μένα, για τη δική μου προσωπική άποψη, με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ φυσικά με ενδιαφέρει. Δεν λέω ότι παίζει ο Άρης στο βόλεϊ, που είναι, δεν ξέρω και πού είναι, στο τοπικό πρέπει να είναι ο καημένος ο Άρης εκεί. Ότι λέω άμα να χάσει, αλλά λέω ότι και να χάσει δεν θα στεναχωρηθώ. Θέλω να κερδίζει, παρακολουθώ, το έχω πει διαχρονικά αυτό το πράγμα, παρακολουθώ την εξέλιξη αν είναι κάποιο μάτς, αλλά δηλαδή να πληρώσω εστίο να πω βόλε, εγώ δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη. Δεν γίνεται. Για μένα, όχι, αυτό είναι προσωπική. Πρόσχετο. Προσωπικό γούστο είναι. Πρόσχετο. Και κάπως έτσι σκεφτόμουν και εγώ. Ωραία. Τα τελευταία 4 χρόνια που ναι, είχα 3 φορές πρωταθλητής ναι, και πήρα και double, πήρα και πέλα και τα λοιπά. Ωραία.
Αυξήθηκε πάρα πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου και δεν σου κρύβω ότι πήγα αρκετές φορές στο παρατάκι σε Βόλη. Δηλαδή εκεί που έγινε το ρεκόρ εισιτηρίων με 10.000 κόσμο. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε ελληνικό γήπεδο για βόλεϊ. Για βόλεϊ μιλάω. 10.000 κόσμου. Μου λένε για το ίντερνετ. Πραγματικά δεν το πίστευα. Αλλά θέλω να σου πω και καταλήγοντας ότι. Ναι, ωραία. Θέλω να σου πω καταλήγοντας ότι εάν δώσει κίνητρο στον οπαδό, στο οποιοδήποτε άθλημα, στο χάντο θα σου πω εγώ. Στο χάντο, τότε που έχω τις κόντρες με την ΑΕΚ και τα λοιπά. Θα τρέξει και θα πάει. Δηλαδή ο φίλαθλος μιας ομάδος. Δεν είναι μόνο στο ποδοσφαιρό. Γιατί με ρώτησε για τον μπάσκετ. Όχι. Φυσικά και έλεγα πάρα πολλά για τον μπάσκετ. Γιατί δεν μπορώ να λησμονήσω και να ξεχάσω εγώ που τάιζα ότι. Ήσουν και στου τελικού, στου ευρωπαϊκού. Έχει φέρει ευρωπαϊκού. Εγώ άλλο λέω. Καταρχήν, πρόσεξε. Ναι. Δεν μιλάω γενικά. Καταρχήν εδώ πέρα μεταφέρω τη δική μου προσωπική άποψη. Δεν μεταφέρω. Με ρώτησε κάτι και αυτό απάντησε. Όχι, όχι. Λέω ότι εγώ μεταφέρω. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι π.χ. το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου του Άρη ή η δική σου άποψη το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου του ΠΑΟΚ. Μεταφέρουμε τις προσωπικές μας απόψεις και εμπειρίες, έτσι δεν είναι? Ναι, λέω εγώ για να στο δώσω χειροπιαστά. Αλλά πρέπει να το γενικεύουμε για να έχει συμμετοχή και η ακροατή. Εσύ είπες παραδείγματος χάρη ότι αυτά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστούσε στο βόλεϊ πήγες σε κάποια μάτς. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι. Και πρόσεξε και πιο νεαρός ακόμη. Που δηλαδή όταν είσαι πιο νεαρός βράζει το αίμα περισσότερο. Λογικό δεν είναι. Εννοείται. Όταν ο Άρης πήρε πρωτάθλημα στο βόλεϊ και ήταν ο πρώτος φυσικά που πήρε πρωτάθλημα στο βόλεϊ, εγώ δεν πήγα σε κάμα μάτς. Κατάλαβες. Δεν πήγα. Πότε ήταν, θυμάσαι χοντρικά? 97 νομίζω. Σκέψου, ήμουν. Ακόμα πήγαινε το 97. Ήσουν σε παρακμή στον μπάσκετ τότε. Στο 97, όχι. Το τέτοιο, στο 97 άρεσε πήρε το. Στην Προύσα μέσα το κύπελλο. Γι' αυτό δεν πήγε. Όχι, ρε. Γι' αυτό δεν πήγε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να τρέχει. Θέλω να κερδίσει. Πρόσεξε τον τελικό, επειδή ήταν στη Μίκρα με την Ορεστιάδα, για να δεις ότι το θυμάμαι. Τον είδα. Αλλά δεν θα πάω στο γήπεδο. Κατάλαβε. Δεν με ελκύει. Πιστεύω ότι. Πιστεύω και στου οπαδού του ΠΑΟΚ. Και σε όλους είναι μικρή η μερίδα αυτή η οποία. Και τρανό παράδειγμα είναι αυτό που λες και εσύ και για τους Ηρακλείδες βασικά. Ότι μόλις η ομάδα δεν πήγαινε καλά του Ηρακλή, νομίζω ότι καταλήφθηκε το. Και από όλους και από τους παράγοντες του Ηρακλή. Ναι, το βόλεϊ. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι αν δεν κάνει θα αδειάσει. Ενώ το μπάσκετ, πρόσεξε, αυτό ποια είναι η διαφορά. Το μπάσκετ, ο Άρης δεν πάει καλά. Εγώ δεν σου λέω ότι γεμίζει. Και έχει σκέψει τώρα ένα φιλικό 2.000 κόσμο. 1.500 ευρώ. 1.498 ευρώ. Έτσι, είπε, σταμάτησε. Ναι, όχι, θα σου το πω αλλιώς. Ο Άρης φέτος. Άλλο έκανα αυτό το πρόλογο για να καταλάβω. Ο Άρης φέτος θα είναι μεταξύ τρίτης και όγδοης θέσης. Μπορεί να βγει και τρεις, μπορεί να βγει και όγδοης. Δεν θα κινδυνεύσει όπως πέσει. Καλά, δεν θα κινδυνεύσει όπως πέσει. Αλλά θα έχει κόσμο το Αλεξάνδριο. Κατάλαβε, θέλω να σου πω. Λίγο, παραδοσιακά ο Άρης τον μπάσκετ. Ναι. Επειδή νομίζω ότι τα τελευταία 25 ετία. Έτσι, αυτό που σε κράτησε οπαδικά ήταν το μπάσκετ. Ναι, αφού άρεσε στο, δηλαδή, κάποιον αναλαμπών. Τεράστιες επιτυχίες. Κάποιον τριετιών στο ποδόσφαιρο. Συνεχείς τίτλους και τα λοιπά. Σε κράτησε το μπάσκετ. Όλοι αυτοί, θα καταλάβεις θέλω να πω. Όλος αυτός ο πρόλογος θα σου πω. Οι φίλοι που με ακούγαν στα προηγούμενα ραδιόφωνα, στο Γέλο ή και στα αθλητικά νέα που ήμουν ή και στα προηγούμενα, θα καταλάβουν θέλω να πω ότι ο Άρης για μένα στο μπάσκετ. Κόσμο θα έχει ακόμη και τώρα που, όπως σου είπα, η θέση που μπορεί να κατακτήσει μεταξύ τρίτης ως όγδοης. Δεν μπορείτε να κινδυνεύσουν να πάει. Όπως και ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να πάει πάνω από τρίτος, νομίζω μπορεί. Έτσι. Δύσκολα. Εγώ λέω, το έλεγα και πέρσι, η μόνη περίπτωση να ξαναπάω εγώ, ο Ζάχος, όχι ο κόσμος του Άρη, να ξαναπάω στο Παλέντε Σπορ, είναι δύο οι περιπτώσεις. Η μία περίπτωση. Για το μπάσκετ μιλάς. Για το μπάσκετ. Για το μπάσκετ. Γιατί σου λέω ότι αυτά τα δύο αθλήματα, τη δημοτικότητα και τη δημοφιλία. Στην Ελλάδα καλύπτουν το 90%. Δεν συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Μπορεί να είναι και λίγο. Ποιες το 90%. Οι δύο περιπτώσεις είναι να πρωταγωνιστήσει, όχι να παίρνει, να πρωταγωνιστήσει, να αρχίσει να διεκδικεί τίτλους, και άλλη περίπτωση είναι να κινδυνεύσει. Όπως κινδύνεψε έστω και 10% πέρσι, και πήγα σε κάποια μάτς που θεώρησα ότι η παρουσία μου ήταν απαραίτητη. Θέλω να πω ότι ο Άρης πλέον κομπάρσο, εγώ δεν τον μπορώ. Ο Άρης από τρίτη θέση, είτε τρίτος για εμένα, είτε το έλεγα και πέρσι. Σε ένα ραδιόφωνο το οποίο ήταν, έπαιζε μόνο Άρη, ας πούμε. Το έλεγα και πέρσι. Δεν το λέω εδώ. Το έλεγα και στους συνοπαδούς μου, θέλω να σου πω. Πάντως, κόντρα σε αυτό που λες. Ναι, λέω. Επειδή έχω πολλούς γνωστούς Αριανούς, όλοι έχουν γνωστοί Αριανούς και πάω. Ωραία. Δηλαδή, γιατί μην βγουν τώρα τίποτα κολλημένοι και μου λένε χαζομάρι, γιατί τρελαίνουμε αυτά. Έτσι. Τι θα πει, ο καθένα είναι από φίλε. Αρκεί να είναι στοιχειοθετή. Να σου πω, λέει, ξέρει. Πες, δε φίλε, τι θέλει. Πιστεύει, λέει, ότι πηγαίνω, λέει, στο Παλέντε Σπορ εδώ και αρκετά χρόνια.
για τις εθέρες υπάρξεις οι οποίες είναι πάμπολες. Καλά. Λέω, αυτό δυσκολεύομαι να το πιστεύω. Δηλαδή θα παίζει, λέω, Άρης ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός, Άρης Παναθηναϊκός και εσύ θα έχεις τον νου σου στο, στο μύδι. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Μου λένε, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί. Ναι. Γιατί έχει τη δική σου, στη δική σου άποψη. Πρόσεξε. Ναι. Α, ναι, κατάλαβα τα πράγματα. Δηλαδή πάει, σου λέει με το μυαλό, στηρίζω, αλλά κάνω χαβαλέ, κοιτάω τα μύδια. Ωραία. Κατάλαβες. Εγώ λέω σε όλα τα. Δηλαδή τώρα που είπες με την Μπενφίκα, αν πήγαινε στα επίσημα του ΠΑΟΚ, δεν είχε γκομενάρες. Πασαρέλα. Έτσι. Ναι, είναι. Ναι, όλα ναι, τα ναι, αλλά στατιστικά, αν το πάρει τώρα, στο παλέχει πολύ γυναίκα. Ωραία, εντάξει. Αυτό πάρα είναι, πολύ. Είναι μία τέτοια. Προσελκύει ο Άρης λόγω και από το παλαιόθε. Ναι, το βλέπουμε. Παλαιόθε που είχε και όλους μπασκετμπολίστες. Όπως ο Λευτέρη το Σούμποτς κτλ. Άλλο λέω. Το Λυπηρίδη, παιδαρά. Ο Λυπηρίδη σε πληροφορεί είχε την πιο ωραία εθέρια έπαρξη. Επειδή ήταν όμορφο. Δεν ξέρω, σου το πληροφορώ επί αυτοκρατορία. Ναι. Και ο Κοντομινάς πήγε τη Σπυροπούλου επειδή ήταν πέδαρος ο Κοντομινάς. Ωραία, ωραία. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Λυπηρίδης ήταν ο Κοντομινάς οικονομικός, στα οικονομικό πεδίο. Θα σου πω τώρα κάτι. Ο Κοντομινάς μπορεί να ήταν και πιο όμορφος το Λυπηρίδη. Λοιπόν, να κάνουμε διάλειμμα, ξεφύγαμε. Θα πάμε στο διάλειμμα για να συνεχίσω. Θέλω να πάνω σε αυτή τη σκέψη έτσι να πω κάτι. Ωραία, κουβέντα κάνα. Γιατί, για όλα θα συζητήσουμε, δεν κατάλαβα. Πώς το λέγα. Λοιπόν, ποιο είναι. Λαλά, Λυπηρίδη. Ναι, καλά. Το πήρα το Λυπηρίδη. Μια χαρά. Την τέρμη ήταν. Άλλα ήταν. Αυτά ήταν τέρμη. Με ένα, πρόσεξε. Με ένα. Ζούσε ο κόσμο και έπρεπε ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά για το πρόσεξε. Πρόσεξε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτό ήταν και σε έναν ακροατή προχθές που βγήκε που μιλούσε ένας που είπε φίλος δεν μπορούν να ξαναγίνουν τα μάτς με κόσμο. Πρόσεξε. Τότε πεζόταν το πρωτάθλημα μεταξύ των δύο ομάδων και χώριζε το Palette Sport ένα σκηνί που ήταν σκηνή. Δύο μέτρα απόσταση. Τρία θέλει. Και αστυνομική με επιλίκεια. Ναι. Τρία μέτρα απόσταση. Ναι, ένα σκηνί από τη μία και μία από την άλλη. Μην την κέστηκε κουβέντα. Είναι ωραίο θεματάκι μετά το διάλειμμα. Ωραία. Κάνουμε το break. Χρήστο και όσοι και ερχόμαστε. Εδώ, επιστροφή. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας. Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές και τα μαγικά του. Εδώ με τα μπλιμπλίκια στην ηχοληψία. Συντροφιά Παρέτσα, θα είμαστε μαζί με Ράδιο Μαρμίτα στου 107,4 των FM στο αγαπημένο σας Λίμπερο. Μπείτε και εσείς στη φάση μας έως και τις 10. Ως και τις 10 θα είμαστε, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Να διαβάσω κάποια μηνυματάκια, πάμε και στις γραμμές. Και ένα και του Μπουγάτσα φυσικά. Ο φίλος από τα Χανιά που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας, ο Κώστας. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα, από τα κεντρινόμαυρα Χανιά. Ο Ιωάννης, μια επισήμαση έρχεται εδώ και τρεις μέρες. Μαλώνουμε για τα ειστήρια και ότι το Χαριλάο είναι πολύ μικρό. Πιστεύω ότι θα την κάνει τη Δευτέρα το Χαριλάο, Γιάννη. Και ο Γιώργος, το φιλαράκι μου, ο Κόκ, λέει: πες στον Τάσο ότι ο Γαύρος στο βόλεϊ έχει μαζέψει καμιά 15.000 κόσμο, τουλάχιστον 10 φορές στο ΣΕΦ. Εννοεί. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, δεν το ξέρω κι εγώ. Για να το λέει, αυτό είναι στατιστικολόγος, είναι καλός. Ναι. Δεν μπορώ να υιοθετήσω. Μεγαλύτερο γήπεδο. Πρόσεξε λίγο. Δεν μπορώ να υιοθετήσω και να αποδεκτώ την άποψη του φίλου του Γιώργου, αν δεν το ψάξω. Ωραία. Λέω αυτό που είδα με τα μάτια μου, λέω αυτό που έζησα. Okay. 10.000 κόσμο είχε μέσα στο γήπεδο Ζίνκα και καμιά 2.000 είχε απ' έξω. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, έχουμε τον. Το μήνυμα δεν το διάβασες. Του... Α, του Μπουγάτσα, περίμενε. Του Εσκουμπάρ. Του Εσκουμπάρ, το μήνυμα. Ναι. Πες τον Τρέγια. Ναι. Έχει δίκιο, ένα δίκιο, το ξεχνάω. Ναι. Πες τον Τρέγια, το γήπεδο λέγεται κρατικό Πειλέας. Μάλιστα. Έχει ένα δίκιο, το έχει. 37 στρέμματα είπαμε. Φίλε Νίκο, φίλε Νίκο. Το γήπεδο θέλεις, δεν και υποστηρικτή. Δεν θέλεις, λέγεται ΠΑΟΚ Sports Arena. Ξαναπέσω, το είχες πει και στην τηλεόραση. Το γήπεδο λέγεται ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ είπα. Όχι, ΠΑΟΚ, αλλά το είπες έτσι με στόμφο. ΠΑΟΚ Sports Arena, εδώ είμαστε πιο έρημοι, πιο χαλαροί. Τα Ζάναξε πιάνουν τόπο. Εντάξει, τα Αρντάν και τα λοιπά. ΠΑΟΚ Sports Arena λοιπόν είναι ιδιόκτητο. Είναι τη ιδιοκτησία τη ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πράγμα που εσύ που έχεις μεγαλουργήσει, που έχεις παίξει Final Four, μνημόσυνα κάθε Πέμπτη. Εντάξει, είχαμε κηδείες κάθε Πέμπτη. Όμορφα και ωραία. Δεν έχεις δικό σου γήπεδο. Δεν έχεις δικό σου γήπεδο. Τα θέατρα και κινηματογράφη. Νοικιάζεις στο Εθνικό Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Πληρώνω. Πληρώνω. Μπράβο. Αλλά εγώ είμαι φιλοξενούμενος. Εγώ έχω δικό μου σπίτι και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο έχω δικό μου ιδιόκτητο γήπεδο, δικό μου, κατά δικό μου. Εσύ και ο συμπολίτης ο Μπλε νοικιάζετε για να παίζετε. Αλλά εγώ είμαι φιλοξενούμενος. Πλήρωνε το ρεύμα. Εντάξει, ακούγεστε. Ακούγεστε. Πλήρωνε και την ΟΗΕ. Έχω κάνει συμβασμό. Όσο για το κρατικό που λες, η κρατική τηλεόραση φέτος σε έδωσε, να πούμε, ανάσα ζωής. Και μας έδωσε και λίγα. Και έκανες μεταγραφές. Και λίγα μας έδωσε. Να ερχόσουν στο έψιλον να πάρεις παραπάνω. Να ερχόσουν στο έψιλον. Δεν δώσατε. Να ερχόσουν στο έψιλον, στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Δεν δώσατε. Του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟ. Δώστε 5 εκατομμύρια. Και να έρθει να κάνατε, να είστε πιο καλά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, τον έχουμε και περιμένει. Πέσε το τηλέφωνο. 2310 287
τρία οκτάρια. 69-45-287-3 οκτάρια. Και οι ντροπαλούλιδες, τα μηνύματά σας, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526 και όσοι κρυφακούτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Έλα Τάσο Αργύρης, ο ταξιδής είμαι. Γεια σου Άρτζη. Να χαιρετήσω και τον Ζάχο. Γεια σου φίλε. Ζάχο, δύο ερωτησούλες θέλω να σε κάνω. Βέβαια, αν μπορώ να απαντήσω βέβαια. Ναι. Πολύ ωραία το είπες για τον μπάσκετ, όπως το είπες, λες παιδιά, εγώ μεγαλούργησα στο μπάσκετ, δεν μπορώ να είμαι κομπάρσος, όπως το ίδιο εγώ, είτε βγω τρίτος είτε βγω δέκατος, ούτε ουσία με κάνει. Ναι. Το έχεις πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Ναι. Την μπάλα Ζάχο που πας, πότε μεγαλούργησες και πας και είσαι πάντα κομπάρσος. Ένα-ένα. Ναι. Αυτά τα προηγούμενα χρόνια στο φαρμάκι μπάσκετ. Ερώτηση. Καθόλου. Πολύ εύκολη φαρμάκι, ερώτηση. Πολύ εύκολη ερώτηση. Μαχαιριά στην καρδιά. Πολύ εύκολη ερώτηση. Πολύ εύκολη. Ναι, για... Τα προηγούμενα χρόνια από τότε που ο Άρης μεγαλουργούσε στο μπάσκετ ως τώρα υπάρχει ένα κενό 25 χρόνων. Έτσι. Μπορεί να είναι και περισσότερο. Ναι. Τελευταίο πρωτάθλημα Άρης το πήρε το 91. Άρα είναι 27 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι 27 ναι. χρόνια έχω να πάω στο μπάσκετ. Πήγαινα. Δεν μπορώ πλέον τον Άρη μέτριο. Ή θα πρωταγωνιστήσει. Ή όπως πέρσι όταν έστω και 10% και 5% κινδύνεψε, πήγα στο Palette Sport. Τα προηγούμενα χρόνια ποιος, τα προηγούμενα βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια ποιος είπε ότι εγώ πήγαινα στο γήπεδο, στο ποδόσφαιρο. Δεν πήγαινε. Όχι. Γιατί δεν υπήρχε προοπτική. Βλέπω τώρα προοπτική, βλέπω καλή ομάδα. Τι προοπτική υπάρχει Ζάχο. Τι προοπτική, μίνιμουν Ευρώπη. Ποια είναι η προοπτική. Μίνιμουν Ευρώπη. Μίνιμουν Ευρώπη. Εκεί στο μπάσκετ βγαίνεις Ευρώπη. Όχι, 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 όχι. Δεν βγαίνεις. Όχι, όχι. Όχι, όχι, περίμενα. Και 8ο να βγει ο Άρης, 8ο είχε πέρσι 10ο βγήκε ο Άρης. Στον μπάσκετ, 1ο. Δεν θυμάμαι ξέρω τι. Σώθηκε, σώθηκε. Ναι, σώθηκε, όπως λέει, δεν με πειράζει αυτό. Σώθηκε. Και παίζει Ευρώπη. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Παίζει, θα παίξει τώρα προκριματικά για το. Αυτό, για το. Τη πλάκα σε αυτό το θεσμό, το Champions League. Τι θέση το βλέπει φέτος στον Άρη, δηλαδή. Μα σου είπα. Από... Εσύ που βλέπει χρόνια μπάλα για ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο, άστο μπάσκετ. Μα σου είπα, ποδόσφαιρο πιστεύω θα είναι. Εύκολα ή δύσκολα, πιστεύω εύκολα στην Ευρώπη. Μίνιμουμ. Στην Ευρώπη. Ναι, πεντάδα πιστεύω δηλαδή, θα είναι εύκολα. Πιστεύω, μπορώ να κάνω λάθος. Πιστεύω, πεντάδα, εύκολα, πεντάδα. Πιστεύω, ναι. Πιστεύω πως αυτές οι δύο νίκες με ομάδες. Όχι, όχι, αυτό και πριν. Εγώ, sorry. Παίρνουμε, θα σε διακόψω. Συγγνώμη. Εντάξει. Όχι, όχι, πες. Πιστεύω πως αυτές οι δύο νίκες αρχικά που κάνατε με ομάδες Β' Εθνικές, εγώ τις χαρακτηρίζω, και τη Λάρισα και την Λαμία, ήταν νίκες σωτηρίας. Όχι για να πικάρω. Όχι. Βάσει το ότι είστε μια καινούργια ομάδα στην κατηγορία. Ωραία. Η οποία έχει κάνει 18 μεταγραφές. Ωραία. Και χρειάζεται πίστοση χρόνου για να γίνει η χημεία να δέσει. Αλλά υπάρχει ποιότητα. Να τη δούμε την ποιότητα. Λοιπόν, φίλε. Αργύρι, όχι, όχι, λίγο ένα τέτοιο, ένα τέτοιο. Πρόσεξε, πρόσεξε. Ναι. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθείς. Ναι. Κάναμε, σωστά το είπε και όταν στην παρέμβασή του ο Νίκος, κάναμε εκπομπή τηλεοπτική το reunion, ας πούμε, μετά από κάποια χρόνια. Πριν κάνει μεταγραφές ο Άρης, το ίδιο σου είπα. Εμένα δεν με. Όχι, βλέπεις μια προοπτική, το δέχομαι. Όχι, όχι. Ενώ λες στον μπάσκετ δεν βλέπουμε καμιά προοπτική. Όπως και εμείς δεν βλέπουμε καμιά προοπτική. Μην νομίζεις. Ναι. Ενώ στην μπάλα είναι άλλα τα πράγματα. Μην πούμε τώρα τι να λέμε παραμύθια να λέμε. Ναι. Το δέχομαι αυτό που είπες. Θέλω να σε κάνω και μια άλλη ερώτηση. Α, μπορώ βέβαια. Γιατί είσαι σκεφτόμενος Αριανός, έχεις και αυτή τη φάτσα την... Τι? Τέτοια δεν μπορεί ο άλλος να σου αγριέψει. Και τι να αγριέψει. Έχεις αυτή τη... Τι είμαι, γλυκούλης. Έχεις αυτή τη φάτσα, ναι, δεν μπορεί. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Α, μπορώ απαντήσω. Εγώ είμαι το 1980 γεννημένος. Ωραία, εγώ με απολύτως γέννημα τρέμα. Όταν ήμουνα μικρός, ναι. Λέγαμε το ποσοστό του ΠΑΟΚ ήταν γύρω στο 55-60. Οι Αριανοί ήταν γύρω στο 30-35. Ναι. Τώρα πόσο πιστεύεις είναι το ποσοστό μεταξύ των παιδιών μέχρι 18 χρονών στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα, σίγουρα ο Άρης αυτά τα, δεν είναι 4-6 χρόνια, σίγουρα έχει μια... Έχασε, όχι έχασε κόσμο, δεν γέννησε κόσμο. Δηλαδή τα νέα παιδάκια, εφόσον ο Άρης ήταν Β' Γ' Εθνική, μέχρι και αυτά που είχαν και τους μπαμπάδες τους Αριανοί, δεν, δηλαδή θα ήταν κουμπωμένα στο σχολείο. Ότι δεν έκανε αριανάκια, δεν έκανε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχασε κόσμο ο Άρης. Εντάξει. Λέω για την νεολαία Ζάχο. Για την νεολαία σου λέω. Νεολαία. Μα αυτό σου είπα. Την σου λέω. Νεολαία. Δεν έκανε ο Άρης σίγουρα τον κόσμο που θα έκανε. Πώς δεν θα έκανε. Ζάχο τώρα. Δηλαδή... Δεν είπα δεν έχασε. Δεν είπα ναι. Δεν έκανε. Ναι. Για την νεολαία δεν με ρωτάει ο φίλος. Για την νεολαία μέχρι 20 χρονών. Ναι, δεν έκανε δηλαδή τα παιδάκια. Δηλαδή αυτό. Ένα παιδάκι. Ένας πιτσιρικάς Αριανός. Με τον Άρη στην τρίτη εθνική. Λέω, ένα πιτσιρικάκι που διαλέγει ομάδα.
που ο μπαμπάς του τον αφήνει ελεύθερο να διαλέξει ομάδα, ναι, ρε παιδί μου. Ξέρεις πολλούς μπαμπάδες. Γίνω... Εντάξει, ρε φίλε. Εσύ ξέρεις πολλούς μπαμπάδες τέτοιους. Εγώ υπάρχουν δεν ξέρω. Αρκετοί, γιατί. Εγώ πάρα πολύ ελάχιστη. Δηλαδή αρκετοί. Να είναι 2%. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Να σου πω κάτι. Πες με απουσία. Με απουσία. Σιγά λίγο, ρε Αργύρι. Με απουσία του Άρη 4 χρόνια. Και με τον ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, να παίρνει 2 κύπελα, ναι, να παίζει συνεχώς Ευρώπη, ωραία, με μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, νομίζω ότι σε ποσοστό 70% ένας πιτσιρικάς θα γίνει ΠΑΟΞΑΚΙ και ένα 30% να γίνει άρεση άλλη ομάδα. Όχι, μπορεί να είναι και, πρόσεξε, μπορεί να είναι και χειρότερο το ποσοστό. Εγώ άλλο είπα όμως, ναι, δεν είπα αυτό, είπα. Μπορεί να μην έκανε αριανάκια, δεν έχασε. Ο άλλος που ήταν αριανός, ας πούμε, ο 30, ο 35. Μόνο που δεν έκανε, έχασε. Απενεργοποιήθηκε ο κόσμος και αυτό φάνηκε ότι με ένα τσαφ ο Άρης τον ξαναμάζευε στον κόσμο. Πάμε στις γραμμές γιατί έχουμε πολλές. Εντάξει, Άργερ, ψεύω σε απάντησα. Ένα δευτερόλεπτο λίγο, δεν με αφήσατε να μιλήσω. Ναι, αλλά έχει δύο γραμμές, Άργερ. Τη δικιά μου εμπειρία από το ταξί. Για πες. Από το κοινωνικό μου περιβάλλον. Αντικειμενικά τώρα, ούτε με παροπίδες ούτε με τέτοιο. Από τα 10 παιδάκια που μπαίνουν, επειδή τα ρωτάω, είναι αυτό το τέτοιο, έτσι κάνουν μια στατιστική. Ζάχο, ειλικρινά σου μιλάω, ναι, ειδικά για τα ανατολικά. Ωραία. Είναι 8-2. Ωραία. Να σε καλά, Αργύρη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να σε καλά. Να σε καλά. Είσαι ωραίος. Τώρα που ο Άρης επανήλθε και επανήλθε όχι απλά για να συμπληρώνει την Super League αλλά να πρωταγωνιστήσει, θα αλλάξει αυτό το σχέδιο. Να το δούμε, να το δούμε. Πιστεύω. Να είναι καλός αντίπαλος, εγώ εύχομαι. Πιστεύω. Γιατί όχι. Ναι. Είδομε. Πάμε στον επόμενο. Εγώ να ξέρεις τις πρόμερες πτήσεις, η εκπομπή πριν ξεκινήσουμε μαζί, είχα βαφτίσει 4 αριανούς παοξίδες και 3 ηρακλειδείς παοξίδες. Και τι, για να βγαίνω να κάνω. Και τους πάω λαμπάδα Power Rangers το Πάσχα, να ξέρεις. Οκ. Καλησπέρα. Είσαι καλός ζωντανός. Στον επόμενο. Πάντα. Γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Ρέγια, ραπτοπουλίζεις ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Να σε πω γιατί αυτό τώρα που πει για τον Άρη, τα πιο πολλά ότι είναι νέα ομάδα. Να με πεις. Γι' αυτό έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι. Γιατί όταν λέμε. Να σου πω όμως κάτι ρε φίλε. Άσε να μιλήσω. Γιατί όταν λέμε την άποψή μας, πρέπει δηλαδή να. Μα δεν σου είπε ακόμη ο άνθρωπος. Έτσι πως μιλούσες φάνηκε ότι το είπε. Ενώ να ξεκινάς και βάζεις αυτό το όνομα, δεν χρειάζεται. Έλα ρε φίλε, τώρα αυτό το έκανα για χαβάλε. Δεν το έκανα για να σου πω από κακία. Μην τρελαίνεσαι. Δεν τρελάθηκα. Πού να τρελαθώ. Αυτό το πρώτο και το δεύτερο να σου πω κάτι, ο Άρης μπορεί τα τελευταία χρόνια να είναι δύσκολα, να έχασε οπαδούς, αλλά αυτά τα 4 χρόνια δημιούργησε, να έχασε φιλάθλους, να δημιούργησε οπαδούς, να δημιούργησε πετσιά, ό,τι και να λέμε. Mm. Γι' αυτό το ποσοστό και εμείς, εγώ είμαι 27 χρονών και εγώ στο σχολείο ήμασταν 80 άτομα, από χωριό τώρα, ασχολιόταν 20 έλεγαν αριανοί και σε βάλω εγώ οι 60 έλεγαν πάω. Αλλά κάθε Κυριακή, εμείς ήμασταν 13-14 χρονών, κάθε Κυριακή από τους 20-10 μαζευόμασταν και σχολιούμασταν με τον Άρη. Πηγαίναμε με τα κτίρια στο Θεσσαλονίκη να πάμε στο γήπεδο. Για αυτούς που λέγανε ότι ήταν ΠΑΟΚ, ήταν 5-6 άτομα. Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι οι Αριανοί είναι πιο πολλοί από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ? Όχι, δεν άκουσα τίποτα, δεν είναι πιο πολλοί. Δεν είναι πιο πολλοί. Αλλά το θέμα, η δυναμική στον κόσμο, φαίνεται και σε εκτός έδρας. Έχεις κόσμο, ρε φίλε. Έχεις κόσμο. Δεν σου είπα ότι δεν έχεις. Οπαδούς, έχω οπαδούς. Αυτά τα 4 χρόνια δημιούργησαν οπαδούς. Εντάξει, αυτό τι σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει, γιατί το τονίζεις 5 φορές. Τι σημαίνει. Γιατί είσαι οπαδούς, ρε Τρέγια, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Μαζί σου. Ωραία, να συμφωνήσω μαζί σου. Άκουσε λίγο τώρα, να συμφωνήσω μαζί σου. Κάνω μια ερώτηση και θα κλείσουμε γιατί έχει πολλές γραμμές. Εφόσον είσαι οπαδός. Ραπτοπουλίζεις πάλι. Στον επόμενο, στέλ τον. Θα μάθεις να μιλάς, κοπρίτη. Θα σε φτιάξω εγώ. Και τον είχα ερώτηση, κάτσε καλά. Πες μου. Θα έχουμε και τον. Σταμάτη. Τι λέει, 1 και 18 για το τέλος, πάμε για παράταση. Πάμε για παράταση, θα έχουμε σε λίγο το Σταμάτη. Θα έχουμε το Σταμάτη γιατί έχει γραμμές. Τώρα είναι. Όχι, έχει γραμμές. Ωραία, πάμε σε λίγο. Τον έκανα την ερώτηση το φίλο, εφόσον έκανες οπαδούς, εγώ το δέχομαι έτσι. Γιατί περίμενες να κάνεις 2 νίκες να πας στα εισιτήριά σου τα διαρκείας στις 7.000. Ναι, ήταν κουμπωμένος. Γιατί περίμενες, αφού έκανες οπαδούς. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 8 να σε πληροφορήσω. Εντάξει, ναι, εγώ λέω τώρα. Εντάξει, ήταν 1.700 και ξαφνικά σε 2 νίκες πήγε σε 7.000. Εντάξει, πρέπει μετά το τέλος και αυτού του παιχνιδιού να βγει η διοίκηση και να πει πόσα είναι τα εισιτήρια διαρκείας. Και να πει το στόχο. Καλησπέρα. Ο στόχος δεν υπάρχει, τελειώνουν και τα. Το στόχο της ομάδας. Α, το στόχο η ομάδα σου είπε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. 30 νίκες. 30 νίκες. Έλα. Καλησπέρα. Μπουγάτσας. Ακούτε. Μπουγάτσας. Έλα, Νίκο. Έλα, γόρι μου, έλα.
Λοιπόν, εγώ τίποτα. Άκουσα τον Αργύριο, τον φίλο σου, τον ταξιτζίδι, που κάνει γκάλοπ στα παιδάκια τα μικρά. Εντάξει. Από ό,τι κατάλαβα, στο ταξί μπαίνουν πεντάχρονα και εξάχρονα παιδάκια. Μπορεί να του και τα ρωτάει τι ομάδα είστε. Αυτό κατάλαβα. Με του γονεί σου λέει μπαίνουν. Με του γονεί. Ναι. Με του γονεί. Βγάλει την παρμελάδα τα αυτιά. Ναι, δεν μου λε. Τα παιδάκια. Ποια περιοχή, σε ποια, από Δενδροπόταμο, προς τα εκεί και ο Κορδελιό. Σου είπα ανατολικά και δυτικά, διευκρίνησε ο Αργύρης. Α, και όλα, μαζί. Και Φίνικα, και στο Φίνικα κάνει γκάλωπ, να ξέρεις. Α, και στο Φίνικα. Στο Φίνικα, στο κίτρινο μαύρο Φίνικα. Είναι, είναι. Εκεί βγήκαν, 8 παουξάκια και 2 αργιανάκια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ο Φίνικας, είπε, ο Φίνικας είναι ο ανατολικός Δενδροπόταμος, δε φίλε, τι κάνουμε. Α, έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ θα το πω λοιπόν ότι ο Άρης με 2-3 χρόνια καλή πορεία στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό που είπε ο Ζάχος, ότι ο Άρης χρόνια ουσιαστικά δεν υπάρχει. Έξι. Όταν ανοίγεις ένα κανάλι στην τηλεόραση, οποιοδήποτε, και δεν ακούς τη λέξη Άρης, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε Άρης 4 χρόνια στη Β' Γ' Εθνική, και άλλα 2 χρόνια που πάλευε, Όταν μιλάμε λοιπόν για μια εξαετία, λοιπόν, Μισό λίγο, Νίκο. Ναι, πρέπει να πάμε λίγο, Αλεξάνδρου, είναι ο Σταμάτης ο Μουρίνης. Θα κάτσε στη γραμμή. Περίμενε μισό λεπτό. Ούτε μισό. Έλα, Σταμάτη. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. 70-65 στην παράταση βρισκόμαστε. Το παιχνίδι, το πλήρω παιχνίδι πριν από λίγο, το κανονική διάρκεια. Συνήθως βέβαια στα φιλικά δεν έχει παράταση, να πω την αλήθεια. Ναι. Σε πάρα πολλά φιλικά τελειώνει εκεί το παιχνίδι. Εδώ όμως τώρα λόγω και του κόσμου ίσως θέλησαν να δώσουν και ένα έξτρα πεντάλεπτο για τον κόσμο και να βγει νικητής. Καλό είναι. Οπότε αυτό. Έχουμε παράταση 70-65, τώρα προηγεί το Άρης, 2:54 ακόμα για το τέλος της παράτασης. Έτσι. Ωραία. Αν θέλετε να μένουμε εδώ ή να επιστρέψουμε στο τελευταίο λεπτό. Θα επιστρέψουμε καλύτερα, Σταμάτη, στο τελευταίο λεπτό. Ωραία. Για να έχουμε έτσι και τα τελευταίες επιθέσεις. Στην γραμμή, αν είναι. Ωραία. Μιλάμε ναι. με τον Κολέπτη για το τελευταίο λεπτό. Οκ, σε ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη. Έλα, Νίκο. Έλα. Έλα, Νίκο. Λοιπόν. Ένα παιδάκι λοιπόν που είναι στο δημοτικό και διαλέγει ομάδα και ο μπαμπάς δεν είναι αργιανός ή δεν ασχολείται οτιδήποτε, το παιδάκι αυτό θα διαλέξει μια ομάδα η οποία έχει προβολία με τα μέσα ενημέρωση και η οποία έχει και πρωταγωνιστή. Δεν θα διαλέξει μια ομάδα. Δεν θα διαλέξει μια ομάδα που βρίσκεται στη Β' ή στη Γ'. Μα αυτό ακριβώς είπε ο Άρης και είναι δικαιολογημένο αυτό που είπε. Ο Άρης λοιπόν, και αυτό που σου είπε ο Ζάχος, ότι ο Άρης δεν έχασε κόσμο. Δεν έκανε δεν έχασε. Δηλαδή ένα παιδάκι, Τάσο, το οποίο είναι τώρα 15 χρονών και το οποίο διάλεξε ότι θα γίνει στα 7, στα 8, έτσι. Δεν έγινε αυτό στα 15, στα 16, έγινε πάω. Έχασε πολύ κόσμο ο Άρης. Έχασε πάρα πολύ κόσμο ο Άρης. Γιατί σκέψου εσύ το δικό σου. Φτάσου λίγο, Νίκο. Τα τελευταία 4 χρόνια πολλά παιδάκια. Πάτε να φέρω, Νίκο. Όμως αλλάζει πολύ εύκολο. Πολύ εύκολα αλλάζει αυτό. Με 2-3 τα οποία θα τα κάνει αρχής γενομένης από φέτος, όπως σου είπα άλλωστε, και πιστεύω, νομίζω, πιστεύεις και εσύ ότι ο Άρης δεν μπορεί να βγει κάτω από τρίτος, νομίζω το έχεις καταλάβει και το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό, Από το τέλος, εγώ λέω ότι έκανες δύο νίκες σωτηρίας, αυτές ήταν νίκες σωτηρίας, οι δύο πρώτες νίκες που έχεις κάνει είναι νίκες σωτηρίας. Ναι, εγώ θα σε πληροφορήσω, λοιπόν, δεν θέλω να τα λέω στον αέρα αυτά, θέλω να τα λέμε κατά τη διάρκεια, αλλά θα σε πληροφορήσω ότι έχω βάλει πάρα πολλά στοιχήματα με φίλους, παύλα, συναδέλφους, παοκτσίδες, για το ποια θέση θα τερματίσει ο Άρης. Όχι, πάει χορηγέ. Έχω βάλει πολλά στοιχήματα, όπως θα βάλω και πολλά στοιχήματα για το Άρης ΠΑΟΚ την 7η αγωνιστική. Γιατί πιστεύω, αλλά μετά από κάνα δύο μήνες, να δεις πώς θα πάει, ρε Σύνικο. Όχι. Επειδή είσαι ενθουσιώδης, και έχεις εκρήξεις, δηλαδή χαράς, όπως ο Σποτάκι, αντιλαμβάνομαι. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Αντιλαμβάνομαι τον ενθουσιασμό, την ανάγκη που έχεις για προβολή μετά από 4 χρόνια στην αφάνεια. Το καταλαβαίνω. Έτσι. Και εγώ να έμουν και εγώ αυτό δεν θέλω. Αλλά κράτα λίγο χαμηλά την μπάλα, φίλε. Δύο νίκες έκανες με ομάδες Β' Δεν κρατάμε καθόλου χαμηλά την μπάλα, ρε. Πες. Δηλαδή, Ο Άρης λοιπόν πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε ξαναπέσει στη Β' Εθνική, το 6, το 5 μάλλον, και ανέβηκε την επόμενη χρονιά, βγήκε περπατώντας τέταρτος, αν δεν το θυμάσαι. Και τον επόμενο χρόνο ξαναβγήκε τέταρτος, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ 2 χρονιές συνεχόμενες από κάτω του. Είτε πέμπτος βγήκε, είτε έξω, είτε τέταρτος, το ίδιο. Όχι. Αυτό γιατί είχε γίνει τότε. Αυτό είχε γίνει τότε γιατί είχαν γίνει καλές μεταγραφές από την τότε διοίκηση του Άρη, σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό,
σε συνδυασμό με, την, με τον ενθουσιασμό του κόσμου, ο Άρης βγήκε τέταρτος περπατώντας. Φέτος λοιπόν, που οι μεταγραφές είναι καλύτερες από, τα, από εκείνα τα χρόνια. Φέτος που ο κόσμος είναι πιο συσπηρωμένος, πιο τρελαμένος. Φέτος με, που τα λεφτά, με τα λεφτά της ΕΡΤ, με, τα, με κρατικά λεφτά έκανες μεταγραφές. Και λίγα ήταν. Με τα λεφτά της ΕΡΤ του Τσίπρα. Με τα λεφτά της ΕΡΤ. Με τα λεφτά της ΕΡΤ του Τσίπρα που γάτσα έκανε. Λίγα ήταν, λίγα. Με τα λεφτά της ΕΡΤ του Τσίπρα που τον έβρισες. Θα βγάλουν χρήμα. Και έκανε σαβάτα το Μητσοτάκη, το Mr. B της Νέας Δημοκρατίας. Λίγα ήταν τα λεφτά. Η οποία ΕΡΤ τρίβει τα χέρια της. Αύξηση θέλουμε. Με την ακροματικότητα που δίνει ο Άρης. Αύξηση. Ναι, αλλά είπες για το κρατικό. Είπες για το κρατικό. Είναι μικρό το συμβόλαιο. Και με κρατικά λεφτά της ΕΡΤ του Τσίπρα που τον έκραζες. Έκανες μεταγραφή σου. Και εσύ πες ένα... Ο οποίος Τσίπρας σε φτιάχνει εκεί που το αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και σένα ο Καμένος αγκαλιάζει με τον Καρυπίδη. Θα σου κάνει, θα σου κάνει αναβάθμιση. Τι που το είδε. Θα τα πούμε. Καλά ρε φίλε. Νεοφώτιστος είσαι ψίχουλα θα πας. Άκουσε ρε, πέρμε. Πες τον ότι ο πρέσβης... Ο Καμένος θα μου φτιάσει δύο καρεκλάκια στο παλέτε σπορ αυτό είναι. Θα το σχολιάσουμε και αυτό. Πες τον ότι ο πρέσβης πέρασε γενναίες 14 στο μεγαλομέτωχό τους και τον δώσαν βανέλα. Πράιοτ. Αυτό πες του. Έχει άλλες δύο γραμμές. Εγώ δεν θέλω να το πάω εκεί, γιατί αν το πάμε εκεί, ο άνθρωπος... Τελειώνεις με αυτό, τελειώνεις με αυτό, Νίκο. Τελειώνω με αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν που βγάλατε ένα τεράστιο πανό, για τον Τσίπρα μιλάω, σαν προδότη της Μακεδονίας, ο οποίος είδε μετά από λίγες μέρες την έκθεση και πήρε φανέλα με το όνομά του, ακατάλληλα, δηλαδή δεν θέλω να το πάω εκεί, γιατί ξέρω ότι σε πληγώνει αυτό το θέμα. Αλλά το θέμα είναι, φίλε μου, ότι ο Τσίπρας, σε χτίζει γήπεδο 35.000 θέσεων. Και ρωτάω, 37. Ο Άρης δεν δικαιούται. Ο Άρης δεν δικαιούται. Ό,τι δικαιούται θα το πάρει ο Άρης. Έλα. Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Πρέπει να πάμε παλέτε σπορ. Πάμε παλέτε σπορ στο Σταμάτη. Μπουγάτσα, ο γνωστός Μπουγάτσα. Έλα, Σταμάτη. Λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα από μένα εδώ, 92-68. Έχει γίνει το παιχνίδι, λάθος από τους τρόπους στην μπάλα και πάλι για τον Άρη, που έχει τελευταία επίθεση, λογικά, εντάξει, και φάουλ να κάνουν εκεί που κάνουν. Φάουλ, θα πάμε στις βολές, δεν μπορώ να δω κάτι, άλλο να κάνουν. Δεν νομίζω να πάρει κανένα time out ο προπονητής τους, όπως έκανε στο πρώτο ημίχρονο, στα 4 δευτερόλεπτα. Ο Λάγκε Τζόνς στις βολές, 72-68 λοιπόν ο Άρης, ο οποίος θα πάρει την νίκη, 73-68 με την βολή του Λατιντζόν, θα πάρει την νίκη λοιπόν σε αυτό το φιλικό, στο πρώτο φιλικό, ανοιχτό προς τον κόσμο και στους δημοσιογράφους φυσικά. 73 παραμένει, η μπάλα θα βγει. Κλείδω ωραία ο Νταλό, την πάσα που πήγε να γίνει εκεί και η μπάλα θα τελειώσει, το παιχνίδι θα τελειώσει με την μπάλα για τον παιχνίδι του Άρη, χειροκροτήματα από τον κόσμο. Ένα Άρης με δύο πρόσωπα, ένα καλό στο πρώτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, ένα κακό στο δεύτερο και στο τρίτο, αλλά εντάξει φιλικά είναι, πολλή δουλειά ακόμα θέλει ομάδα, σαβέστατα, έτσι για τα παιχνίδια τα επίσημα, θυμίζω 20 Σεπτεμβρίου το πρώτο επίσημο στην Τυφλίδα με τη Δυναμό, 22 επαναληπτικό στο 10 προγραμματικά του Basketball Champions League, 73-68 τελικό αποτέλεσμα, στους 17 ο Μπέλ, στους 14 ο Λάκη Τζόνς, στους 11 ο Γιώργος Αγγέλη που είναι σκορερ για την ομάδα του Άρη εδώ από το Αλεξάνδρο Μέλαθο. Έτσι Άρης Βουγιουξεχήρ, 73-68 τελικό αποτέλεσμα. Να σε καλά Σταμάτη, 74-68, έτσι, νίκη του Άρη, 73-74, το χάσα λίγο. Εντάξει, το ίδιο. Ναι, στην παράταση, ναι, δεν παίζει και τόσο μεγάλη σημασία. Λοιπόν, θα περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, οι γραμμές πάλι ανοιχτές για σας, το 2310-287 και 3 οκτάρια, όπως και το 6945-287-3 οκτάρια. Έχω πολλά να πω για αυτά που είπε ο Μπουγάτσας. Έχω πολλά και εγώ έχω. Και, εγώ, ναι, ναι. Και ξεχάσαμε και το 05, έτσι. Ποιο 05? Άρης ΠΑΟΚ 05 στην ΚΑΠΑ 17. Να το πάτε, σχολιάσουμε λίγο. Σωστά, να το σχολιάσεις, γιατί είδα κάτι που άκουσες στο Λευκό Πύργο, τους είδαν από την αλήθεια. Όχι, στο Λευκό Πύργο ήταν οι καντινιέρες, περίμενε εσάς να παναγυρίσετε για το κύπελλο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, βρείτε στη στοίχημα.gr τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Η στοίχημα.gr σας ενημερώνει μόλις τώρα στο 51ο λεπτό, στο κωδικό 941. Βίμπορκ, Φρεντερίτσια 1-1 με 0-1 ημίχρονο. Από κάτω Γκάις Βάρναμο στην δεύτερη Σουηδίας 1-1 με 0-1 ημίχρονο. Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή και εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. Από κάτω κάτι Ισραηλινά
ξέρω εγώ, Χάπουελ, Ασχελών, Χάπουελ, Αφούλα. Καλά, φούλα, εντάξει, είπαμε να λέμε και τα. Κούλα, κίτσα, νίτσα, θίτσα, είπαμε να λέμε και τα. Ναι, τώρα μην πάρουμε κανένα βουνό. Ας πούμε τώρα αυτά που παίζονται τουλάχιστον τα στοιχεία. Μετά, αν κάποιο φίλο ρωτήσει και κάποιο άλλο, εντάξει, αλλά να λέμε, ας πούμε, μη λες το Πανετολικό σε Γάλλο, πες τα. Έτσι, όταν υπάρχει λοιπόν πρωτάθλημα και υπάρχει στοίχημα τέλος πάντων. Πάμε 23-10-287-38. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι πάλι ανοιχτές για όλους σας. Καλή ακρόαση σε όσους φίλους. Μια χαρά είναι το ίντερνετ, μου λένε. Εντάξει, όλοι οι φίλοι. Μια χαρά είναι το ίντερνετ. Προφανώς ο φίλος εκείνος είχε κάποια μηχανή αναζήτηση που είχε και βρήκε live streaming από το Λίμπερο, προφανώς εκείνη μπορεί να είχε πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ιντερνετιακά ακουγόμαστε πεντακάθαρα και παντού. Τρόποι επικοινωνίας. Τους έλεγα. Τους έλεγες και σε διέκοψα. Το κάνω αυτό. 23 10. Ασυνέστητα το κάνω. Το έκανα ασυνέστητα, χωρίς πλάκα. Εντάξει, θα συγχρονιστούμε. Ανάγουρε. Ανάγουρε. Χαϊτούρι. Βάλ το πάλι. Τετιμπόι. Καλά, τετιμπόι όχι. Ούτε αναγούγος, αλλά αυτό ήταν όντως. 23-10. Να σου πω κάτι, στο είπα και εντάξει, δεν έχουμε τέτοιο να λέμε άλλα. Έκτη κουμπί. Αυτά θα αυτοματοποιηθούν κάποια στιγμή. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, χρειάζεται λίγο πίστοση χρόνου, όπως χρειάζεται πίστοση χρόνου και ο Άρης για να δέσει σαν ομάδα. Παντού χρειάζεται. Το βλέπετε, το βλέπετε εδώ. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Πάνε έτοιμοι, ήρθαμε. Live το ζείτε. 23-10-287-38. 69-45-287-38 από κινητό με χαμηλή χρέωση. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για του ντροπαλούδε. Πάμε στου φίλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Καλώ ο Τζιμπάρα. Λοιπόν, Τάσο. Έλα, Τζίμι. Συγχαρητήρια στον Καρυπίδη που δεν πήγε στο Ροστόφ TV. Έτσι. Ναι. Αλλά πήρες τα κρατικά λεφτά του Τσίπρα. Δηλαδή, άμα σε έδινε, Τζίμι. Ελληνικά είναι. Ελληνικά είναι, φίλε. Είναι χρήματα από την ΕΡΤ που κράζεις και από τον Τσίπρα που δεν το θέλεις. Γιατί θα κάνει γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Και εσύ παίρνεις γήπεδα ολόκληρα και. Μαζί σου, ρε Τζίμι, εγώ δεν το αμφισβήτησα. Εσείς με το παίζετε μακεδονομάκι. Ναι. Δεν έχεις επιχειρήματα, γι' αυτό μιλάς. Μα είναι το πιο καλό, είναι το πιο τεκμηριωμένο επιχείρημα που σου δίνω. Α, να σου πω και ότι. Να σου πω ότι με την επιστροφή σου στη μεγάλη κατηγορία, στο πρώτο ντέρμπι που έδωσες, στη K17, Άρης ΠΑΟΚ 0-5. Μία μουτζα γκολ έφαγες. Άρης ΠΑΟΚ 0-5, Τζίμι. 0-5. 0-5. Είναι ακόμη στο λευκό πύργο πανηγυρίζουν, Τζίμι. Δεν έχει σημασία. Δεν μου λες. Έλα, ρε Τζίμι. Έλα. Έλεγες ότι βγαίνετε στην Ευρώπη κάθε χρόνο, ρε φίλε. Δεν τρέπεστε. Τεσσάριστο ότι μέσα στην έδρα σας. Δεν τρέπεστε. Oh. Καλά σε λέει, πέσα, Τζίμι. Πέστα. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε. Πάλι ο Άρης σας έσωσε. Πέστα, Τζίμι. Κέρδιζε. Τι να πούνε, ρε. Ένα από τα δύο μάτσα είχε κερδίσει εκεί. Γι' αυτό μιλά συνέχεια. Το ρέθι μου. Πέστα, Τζίμι. Πέστα έτσι. Δεν μιλάει, το βλέπει. Στο μπουγάτσα. Έγινε. Εσύ θέλεις ένα μπουγάτσα. Φίλε, έχω να φάω πολύ καιρό μπουγάτσα με κιμά. Γουστάρω, ναι, τρελά. Να σε καλά, Τζιμάρα. Γεια σου, Τζίμι. Επίσης μου αρέσει και η σκέτη μπουγάτσα. Λοιπόν, για ενημέρωσέ με λίγο. Ναι, ωραία. Όχι, δεν είναι. Επίσης να τον πω το φίλο του Τζίμι. Από Αμερική μας παίρνει. Από Αμερική, Νέα Υόρκη. Αλήθεια μας παίρνει, είναι. Νέα Υόρκη είναι 32 στα 33 χρόνια ζει στη Νέα Υόρκη. Ο Τζίμι. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Έρχεται κάθε καλοκαίρι για διακοπές. Το βλέπουμε. Να τον υπενθυμίσω λίγο το φίλο. Γιατί να τον υπενθυμίσω. Το Τζίμι, ότι αυτό που λέει ο Άρης έσωσε τον Πάο. Ο Άρης τον κέρδισε τον Πάο. Στο τελευταίο ματς. Τον έσωσε τον Πάο. Όχι, δεν λέει αυτό. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Ένα. Τα λέμε. Πάλι τα είπαμε προχθές, θα ξαναπούμε. Αν ήταν για να με σώσει και υπήρχε και το λέει ο Ανίδη που λέτε. Ναι. Αν κέρδιζα δεν ήθελα τίποτα άλλο. Όχι, ναι. Είναι σωστό αυτό που λέω. Σωστό. Μπράβο. Κέρδισα. Μα σου είπα, δεν άκουσα. Συγγνώμη λίγο. Όχι, να μου πεις αν είναι σωστό αυτό που λέω ή πες μου είσαι βλάκα. Δεν σου λες καζομάρι. Θα σου πω. Αν ήταν έτσι, εντολή και λοιπά, αν κέρδιζα εγώ τον Άρη, έτσι, δεν σωνόμουν 1000%. Σωνόμουν. Ναι. Έχασα όμως από τον Άρη. Ωραία. Αυτό δείχνει μόνο ότι ο Άρης προσπάθησε να με ρίξει για να ισοφαρίσει έναν υποβιβασμό στο μπάσκετ προς τρεις υποβιβασμούς που είναι στο ποδόσφαιρο. Να, δεν τα κατάφερε. Γιατί οι μεγάλες ομάδες πολύ απλά όμως, δεν πέφτουν κατηγορίες. Να απαντήσουμε. Όταν έπαιξε. Τζίμι Χέντριξ. Ωραία. Όταν έπαιξε, γιατί αυτό που λες στο μάτς είναι τελευταία αγωνιστική. Ο Άρης ήταν στην διακριτική του ευχαίρεια να σε ρίξει πριν από αυτό.
τέσσερις αγωνιστικές πριν, όταν έπαιζε στο Ρέθυμνο. Είχε ενδιαφέρον για να βγει Ευρώπη. Ό,τι Ευρώπη. Ναι, καλά. Ναι, δεν με ενδιαφέρει να μην έρθει για ένα Ευρώπη. Άλλο κοινό. Να, να σε ρίξει. Άλλο κοινό. Ήταν στην διακριτική του ευκαιρία. Δεν σε ενδιαφέρει, λες, ο στόχος της ομάδας, σε ενδιαφέρει να παίζει ο ΠΑΟΚ. Φυσικά, άμα είναι να σε ρίξω και έχω την ιδέα, φυσικά. Δεν το έκανε όμως η ομάδα. Όταν έφτασε και να σου πω κιόλας ότι. Αν το αποτέλεσμα στο άλλο μας το είπα και προχθές. Το άλλο μας ήταν κολοσσός ΑΕΚ. Αν ήταν ανάποδο, δεν θυμάμαι ποιος σε σύμφερε. Κέρδισε η ΑΕΚ. Αν κέρδιζε ο κολοσσός, ναι. Όχι, θα κέρδιζε στον Άρη και θα σωνώσουν. Κατάλαβες, σου είπα. Καταρχήν τα δύο μάτς γίνανε την ίδια ώρα. Ναι, είχαν 10 λεπτά διαφορά. Είχαν 10 λεπτά διαφορά, ναι. Γιατί πέσανε. Όταν τελείωσε δηλαδή. Ναι, εντάξει, γι' αυτό το λόγο. Όταν τελείωσε το κολοσσός ΑΕΚ με νίκη της ΑΕΚ, το μάτς. Πάω, άρεσε, ήταν αδιάφορο. Είχε 10 λεπτά που είχε. Όχι, ήταν αδιάφορο ποιος θα κέρδιζε. Γι' αυτό κέρδισε ο Άρης, δεν έπεσε. Ναι, αν κέρδιζε ο κολοσσός, ίσον έπρεπε να κερδίσει για να μείνει. Ναι. Αν κέρδιζε, λέω εγώ για να το κλείσω, θα κέρδιζε. Και αν κέρδιζε, ο Πάοκ, δεν με ένοιαζε τι γινόταν στον κολοσσό. Μα αυτό σου λέω. Πάρα πολύ απλό. Μα αυτό σου λέω, το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε. Λέω ότι αν κέρδιζε ο κολοσσός, θα έχανε ο Άρης. Κατάλαβε, σου λέω. Για διάβασα, έχουμε μηνυματάκι. Ναι, ο 779. Ναι. Έκανε ομάδα ο Άρης με τα λεφτά της ΣΕΡΤ. Ναι. Ανέκδοτο είναι. Ακριβώς. Πολύ σωστό το μήνυμα του φίλου. Οι παίχτες ήρθαν πριν υπογραφή έτσι η σύμβαση είναι με ΕΡΤ. Όπως και οι εργασίες. Σωστότατο. Σε χαρελά ορίσιο. Οι παίχτες όλοι, και φυσικά για να έρθουν παίχτες, άντε οι Έλληνες, έχεις ένα δίκιο. Για να έρθει ο Μπρούνο Γκάμα, δεν μπορεί να τον έδωσε δύο πιτόγερα και τρία κιλά τζατζίκι. Δηλαδή έτσι. 779, τι μου λες. Λέει ότι πλήρωσε προκαταβολές. Θα το ρωτήσω εγώ. Άσε, μην απαντάσει για τον 779. Α απαντήσει αυτό άμα θέλει. Ναι, α απαντήσει αυτό άμα θέλει. Να στείλει μήνυμα. Να πω εγώ αυτό που θέλω. Να χρωθεί. Έτσι, δεν ξέρω. Να σου πάρει τηλέφωνο με θέλει να χρωθεί. Που είναι κούτρα. Να το ξέχασε, να το ρωτήσω. Άστο, δεν πειράζει, το θυμηθείς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γίνονται αυτά. Να το θυμήθηκα. Τι θες να μας πεις, ρε φίλε, 779, ότι ο Άρης δεν θα είχε τηλεοπτική στέγη να πάρει κάποια λεφτά. Όχι. Σου λέει ότι θα έφερνε τους παίκτες. Να σου πω εγώ, ρε, τι πιστεύω. Και μπορεί να ναι, ναι, αλλά εγώ αυτό που λέω είναι χαζομάρα. Όχι. Δηλαδή ο Άρης δεν θα το βλέπανε φέτος στην τηλεόραση. Σου λέει ότι δεν υπολόγιζε τα λεφτά τη ΣΕΡΤ. Ρε, εσύ κάπου θα παίρνει λεφτά τώρα. Όχι, ρε φίλε, θα πλήρωνε. Αν ήταν μέσα, πάνε. Αυτό σου είπα. Ρε, είτε από το συνδρομητικό είτε από την ΕΡΤ θα παίρνει λεφτά. Θα έπαιρνε. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφέ. Θα έπαιρνε. Θα έπαιρνε. Δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφέ 779. Τι μου λε τώρα. Όχι, όχι, άλλο λε εσύ. Υποτίθεται ότι λε ότι η ΕΡΤ δίνει πολύ περισσότερα από αυτά που δικαιούται. Αυτό λε. Εγώ λέω ότι. Είτε αυγά είτε πουλιά, χρήματα από την τηλεοπτικά θα έπαιρνες. Ναι, αυτό αλλά τι σημαίνει, 779 και φίλε Ζάου και φίλε ακροτές, ότι έχεις την ευκαιρία να κάνεις έναν μερικό προγραμματισμό, ναι, χωρίς πολλά ανοίγματα. Όχι. Είναι λάθος αυτό που όχι, λέω. Όχι, λάθος δεν είναι, αλλά θεωρείς ότι τα λεφτά που παίρνει ο Άρης είναι πολλά από την ΕΡΤ ή όχι. Αυτό απαντάει. Πόσα, τρία χαρτιά. Όχι, τρία δεν παίρνει. Πόσα? 2-400 παίρνει. Νομίζω ότι είναι λογικό το ποσό. Άρα. Νομίζω λογικό το ποσό. Ναι. Εσύ θεωρείς ότι 18 μεταγραφές. Ναι. Είναι αρκετά τα 2-300 για να καλυφθεί, ή θα έχουμε καμιά αναγούλα τον Ιανουάριο. Δεν είναι τα έσοδα του Άρη ή τη κάποια ομάδα μόνο το τηλεοπτικό. Είναι και οι χορηγίες, είναι τα εισιτήρια. Στην αρχή χλωμιάσατε. Τα εισιτήρια, μόνο από τα εισιτήρια έχει ξεπεράσει ήδη τον μπάτζετ. Μόνο από τα διαρκεία. Μόνο από τα διαρκεία και όχι τα εισιτήρια τα κομμένα. 1700 διαρκεία. Εντάξει, ήταν στην αρχή, όχι 1700. Ένα χλωμό. Έχετε ένα τέτοιο που Άρη να τα κάνετε δια του 2 και εσά να τα κάνετε επί 2. Το έχετε αυτό που παλαιότερα. Σου είπα 7.500 τώρα, μου λε 8. Εντάξει, το δέχομαι. 8 και λένε. Εγώ σε αυτό είμαι μαζί σου. Η απορία μου ήταν άλλη. Κοίτα. Την Δευτέρα παίζει Άρης Λεβαδιακός, έτσι. Ναι. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας. Τρίτο ματς Β' Εθνικής. Ωραία, ακριβώς. Εγώ θεωρώ δηλαδή, για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Άλλο λέω, δεν μιλάω για αγωνιστικό. Λαμία, Λεβαδιά και Λάρισα, εγώ τις θεωρώ ομάδες Β' Εθνικής. Πιθανότατα. Άλλο λέω, ότι με τα δύο συνεχόμενα, κάπου εκεί τελειώνει και η... νομίζω και από την ΠΑΕ ότι δεν μπορείς μετά από αυτό το ματς να πάρεις διαρκείας. Να βγει η ΠΑΕ και να πει ότι έχω 3.000 διαρκείας, ότι έχω 11.000. Απλά να σε ενημερώσω εγώ αυτό... εσένα και τους συνοπαδούς, ναι, τους φίλους σου, ναι, 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 ότι ο ΠΑΟΚ αναγκαστικά, ναι, στα 21.120, ναι, αυτό έλειπε να μην είχε 21.112 μάλλον. Για πρωτάθλημα πας. Έβαλε κόφτη και λέει, παιδιά, σας παρακαλώ. Αναγκαστικά βάζεις κόφτη. Εδώ και κανένα μήνα έχω sold out. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Μην έρχεστε για διαρκείας. Βάσει νόμων UEFA βάζεις κόφτη, γιατί δεν μπορείς να τα έχεις όλα, ναι, διαρκείας. Γιατί ο ΠΑΟΚ αν είχε φέτος ένα γήπεδο 50.000 θέσεων, ναι, θα πουλούσε πάνω από 35-40.000, ναι, διαρκείας. Εγώ δεν το πιστεύω. Χαλαρά. Τέλος πάντων. Το κεφαλάκι. Είναι φοβερός. Είναι φοβερός ο Χρήστος, πραγματικά. Για σένα το κάνει. Συμβάλλω, για σένα το κάνει. Με αυτά που ακούει, το κεφαλάκι μου λέει.
Λοιπόν, αλήθειες, δεν έχουμε κανένα. Αλήθειες, αλήθειες είναι δύσκολες οι αλήθειες. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. 69-45, 2-87, 3 οχτάρια. Πρέπει να λέμε συνέχεια τα νούμερα και είναι πασίγνωστα νομίζω στην πόλη μας και όχι μόνο. Προσεχώς ακόμα πιο γνωστά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, στο φίλο πάμε. Καλησπέρα. Ζάχο. Ναι, ναι, δευτερολογή. Δευτερολογώ, άκου Ζάχο. Ναι. Λες το ίντερνετ ρε βλάχο. Σε έκλεισα βρε. Άκου κάτω Ζάχο γι' αυτό. Αν ήσουν εσύ δεν τον έκλεισα. Από το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο άκου βρε Τσοπάνο Τραβόλτα. Από τέτοιο. Ζαγκάρι, θα μας πει για τεχνολογία τώρα. Εγώ. Apple λέει ο άνθρωπος. Ρε φίλε, η Apple έπαιρνε από μένα να πούμε να πούμε σε βουλές. Πλάκα κάτω. Λογι... Τζιμί. Το λογισμικό τη Apple το τέτοιο ο Τρέγιος το φτιάξε. Τι να κάνει αυτό ο τρεπαυστή είναι, τι να κάνει. Ο πιο μορφωμένο δημοτικό τέλο. Ενώ εσύ από την πολύτη μόρφωση παραμορφώθηκε. Παραμορφωμένη μα η Αργεντινή, αλλά πάμε. Εσύ ρε φίλε και σένα η Μπενφίκα β' εθνική σε θεωρεί, γι' αυτό σε έριξε τεσσάρα. Εσύ τι δουλειά με την Μπενφίκα. Εσύ τι δουλειά με την Μπενφίκα. Ακούσει την εσύ τι, μήπω έγινε καμιά αδερφοποίηση. Λέω ρε Τζιμί, μήπω έχει καμιά αδερφοποίηση. Από μικρό. Ναι, από μικρό. Και εγώ μπάγκερ μου που σε έριξε έξι ρε φίλε. Καλά, άσε, φρέσκα κουλούρια. Μπάγκερ, έχω και κασκόλ. Έχω και κασκόλ. Αφού είχε έρθει τότε με κασκόλ της μπάγκερ στο στούντιο. Ναι, βέβαια. Ναι. Κοίτα να δεις. Οι γάβροι του Βορρά είστε κόκκινα, θα έχετε. Επόμενο. Γάβροι του Βορρά παίρνουν κρατικά λεφτά, φίλε. Δεν είναι με δικά του. Κρατικά λεφτά, τα κρατικά πάντα λεφτά. Είναι. Κρατικά. Τι σερτ, με τη σερτ τα φράγκα είσαι. Με τη σερτ τα φράγκα είσαι. Τώρα δεν είπε ότι είναι και λογικό το ποσό. Γεια σου, Τζίμι Χέντριξ. Να είσαι καλά, Τζίμι Χέντριξ. Τώρα δεν είπες ότι ήταν λογικό το ποσό τα 2.400 και λίγα είναι για μένα. Από τη στιγμή που δέχτηκες, ρε φίλε, να πάρεις τα κρατικά λεφτά του Αλέξη Τσίπρα από την ΕΡΤ που κράζεται. Μα όταν μου λες ότι είναι το λογικό ποσό, γιατί. Άρα δηλαδή ο προϋπολογισμός και η βασική χρηματοδότηση για να πληρωθούν 18 μεταγραφές. Ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα, στο Καμένο, στο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και στα λεφτά της ΕΡΤ. Που είπες Καμένο έχω ένα σχόλιο. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι και μικρό το ποσό που παίρνει ο Άρης με βάση τα νούμερα που παίρνουν οι άλλες ομάδες. Για νεοφώτιστη πάρα. Είναι καλά, λογικό, μπορεί να λες να τσιγκλάς. Εντάξει, εγώ λέω ότι είναι λογικό. Καινούργια ομάδα στην Αλβανδική. Νεοφώτιστη σου είπα ξανά είναι αυτό που ανεβαίνει πρώτη φορά. Καινούργια ομάδα στην Αλβανδική. Από τη Β. Να το πω αλλιώς. Είσαι ομάδα προερχόμενη από τη Β. Εθνική στην Αλβανδική. Σωστότατο. Ναι. Και του χρόνου θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Λοιπόν, ένας θα ανεβαίνει. Λέω ότι. Ένας θα ανεβαίνει. Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμη και ο Ματζούρκης δεν μας έκανε. Έκανα μέχρι το δώρο Χριστουγέννου που θα πάρουμε. Ή ένας. Μπράβο κύριε Βασιλιάδη, respect. Υποκρινόμαστε. Λοιπόν, λέω ότι τα λεφτά που παίρνει ο Άρης είναι και λίγα. Ναι. Με βάση το πελατολόγιο και τη δυναμική ναι, του. Εγώ λέω ότι είναι λίγα. Όχι, πελατολόγιο είπα. Πελατολόγιο έχει κόσμο. Ναι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός παραδείγματος χάρη που έχουν πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Δεν περνάει την καλύτερη του, έτσι δεν είναι. Ναι. 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 Άρα δεν μπορείς να πεις. Παίρνει τα χρήματα με βάση του πελατολόγιο του, όχι με βάση σωστά την κατάσταση σου. Δεν έτσι δεν είναι. Δεν μου λες, στην R3 δεν είχες πελατολόγιο. Πώς δεν είχα, η R3 έκανε τρελά νούμερα με τον Άρη. Πόσα έπαιρνε στην καλά, Β' Εθνική ήταν, δεν μπορεί να δώσει πέρα. Πόσα έπαιρνε. Δεν μπορούσε. Α. Δηλαδή εσύ τέτοια. Αν δεν πάω στη Β' Εθνική, θα παίρνει το συμβόλαιο που είχε στην Α, αυτό μου λες. Θα έπαιρνε ένα 10% λιγότερο. Άχι, δεν υπάρχουν αυτά. Ναι, γιατί είναι άλλο όγκο, άλλο όγκο και άλλο μέγεθος. Άλλο ειδικό βάρος, άλλη στόφα ρε. Ναι, είστε εσείς και η τέτοια, η Μπαρτσελόνα. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Η Μπαρτσελόνα της Ελλάδος μπορεί να χαρακτηριστούμε. Γιώργο, ο Γιώργος, ο φίλος μας ο Παπαδόπουλος μας ακούει, καταλαβαίνει. Σε λίγες μέρες θα βγει, λέει πότε είναι το μάτς, για αρκετοί ρωτάνε. Δεν έχει βγει, μέχρι έκτη αγωνιστική έχει βγει το πρόγραμμα από τη Super League. Σε επόμενες μέρες θα βγει και οι ώρες και η ακριβή μέρα του ντέρμπι, του Άρης ΠΑΟΚ. Ή 19-20 εκεί πέρα θα είναι το παιχνίδι. Ή Σάββατο ή Κυριακή, κάπου εκεί δεν είναι, Τάσο. Νομίζω, γιατί υπάρχει ενδιάμεσα. Περίμενε λίγο. Θα υπάρχει ενδιάμεσα παιχνίδι της Εθνικής. Και χθες το είπε, ρε. Με το που τελείωσε. Υπάρχει 12 και 14, νομίζω, δύο παιχνίδια της Εθνικής. Γι' αυτό το Nation Link. Η Εθνική έχει παιχνίδια Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο από 2. Οκτώβριο είναι ακριβώς εκεί, στο Άρης ΠΑΟΚ, σου λέω. Γι' αυτό πάει μια εβδομάδα λοιπόν πίσω. Σάββατο τώρα 15-9 Όφη ΠΑΟΚ. Ναι. 5-20-9 ΠΑΟΚ Τσέλσι. Κυριακή 23-9, 8.30 το βράδυ, ΠΑΟΚ Χαρταετός, Χάρτινη. Ναι, γυάλινη. Κυριακή 30-9, 8.30 ώρα. Άστα να πάνε ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, διπλό από τώρα, παίξτε το. Διπλό, παίξτε δώρο, το παιδί, δώρο. Παίξτε το σπίτσα να μείνετε σε τέτοιο, σε νίκιο. Μπάτε Μπόρισοφ, ΠΑΟΚ, 5-4-10. Και αυτό διπλό, παίξτε το παιδιά.
αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ένα χι μπορεί, μπορεί να πάρει. Μπάτε είσαι πολύ άπλαζε. Τσάμπιονς Λιγκ ομάδα. Έδε στην Πάτε Μπόρ σε φύγει. Μπράβο. Κυριακή 6 δεκάτου. Ναι. Πάω καπόνο Μύρνη. Ναι. Ναι. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Μάτσι. Εγώ ναι, με τι μικρέ ομάδε έχω θέλει. Ωραία. Μεγάλες, καλά τα πάω. Αυτή είναι η έκτη αγωνιστική. Είπαμε τον Απόλλων. Ναι. Ναι. Μετά έχει ένα κενό. Ναι. Λόγω των εθνικών. Ομάδων που παίζουν αυτό το Nation Link που το είπαμε και χθες, ναι, ναι. Που πήγαμε καλά 2-1 χάσαμε, ναι. Και την επόμενη Κυριακή είναι το Άρης ΠΑΟΚ, ναι. Αλλά απλά δεν έχει οριστεί ακόμη από τη Super League ημέρα. Τώρα θα είναι Σάββατο Κυριακή, λογικά Κυριακή δεν θα είναι τάσο. Δεν νομίζω να αφήσουν Άρης ΠΑΟΚ Σάββατο. Εμπορική ημέρα θα το βάλουν. Κυριακή θα το βάλουν, δεν υπάρχει άλλη ημέρα, ναι. Βράδυ κιόλας, ναι. Οπότε... αυτά ρωτήστε την κυβέρνηση του Τσίπρα που έχει την έρευνα να πούμε εκεί πέρα. Γιατί όχι, τον Μπράιορ θα, εκεί ανήκεται. Και μια που είπες, γιατί χθες όταν μας το στείλαν το link για, την, για το καμέ, ότι ο καμέ, έχουμε time out. Να περάσουμε στο time out. Ήταν προς το τέλος της εκπομπής και ακόμη, ας πούμε, εγώ να σου πω την αλήθεια, σαν ψιλοτρολιά το εξέλαβα στην αρχή. Εδώ ακριβώς δείχνει, ασπρόμαυρα, ναι, όντως είναι ωραίο. Αυτό είναι έξυπνο τέτοιο για τον Γκάλι που είναι φοράει σπρώμαυρα στην τελετή του Hall of Fame. Λοιπόν, αυτό δείχνει διότι από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ο Καμένος πήρε τον Καρυπίδη και όχι ο Καρυπίδης να παραπονηθεί σε εισαγωγικά. Ο Καμένος πήρε τον κύριο. Λογικό είναι. Δεν είναι καθόλου λογικό. Γιατί δεν πήρε τα τρία προηγούμενα χρόνια και πήρε τώρα. Γιατί τώρα έχει εκλογές. Ακριβώς. Άρα τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ότι αναγνωρίζουν το εκτόπισμα του Άρη. Στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Σημαίνει πολιτική κίνηση. Το ίδιο λέμε. Διότι έκανε 21 στρέμματα δωρεά στον ΠΑΟΚ. Το ίδιο λέμε. Έτσι, και πρέπει κάτι να δώσει και στον ΠΑΟΚ. Έτσι, το ίδιο λέμε. Ο 779 λοιπόν, για να πάμε και στο break, ναι. Λέει. Όχι, θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, ναι, να περάσουμε. Για να έχουμε κάτω, και κάτι. Κάνε, κύριε Κώση, κύριε Κώση, κάτω μαγικά σου. Ο 779 λέει τα φιλαράκια σας στην Κρήτη. Όρμηξαν να πάρουν τα ψίχουλα της Νόβα για να πάρουν παίκτες. Τα διαρκεία του Άρη πριν 4 μέρες λέει ήταν 9.000. Μα τυσσόμενα είναι φίλε, γιατί 8 είπε ο Ζάχος του λίγο. Πριν 4 μέρες ήταν 9.000 λέει ο φίλος. Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ διάβασα ότι πέρασαν κατά πολύ τους 8. Το ανέφτασαν το Σάββατο λέει ο φίλος. Δηλαδή, είναι εντάξει. Σήμερα Τετάρτη. Δεν ξέρω. 4 μέρες πίσω είναι Σάββατο. Εντάξει, πέραν τώρα τη πλάκα που κάνουμε να πειράξει ο ένας τον άλλο, νομίζω ότι τη Δευτέρα πρέπει να βγει η ΠΑΕ και να πει ότι τα εισιτήρια διαρκές είναι τόσα. Είναι τάδε, είναι 10, είναι 8, είναι 6. Να ξέρει και ο κόσμος και να ξέρει και. Τι είναι αυτό. Είναι ο Αμερικάνος πρόξενος εδώ. Ο πρόξενος. Ναι, ο Πράιωτ. Ο γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο της ΠΑΕ Άρης, στην 83η ΔΕΡ. Μπράβο, του συγχαρητήρια. Με κασκόλ του Άρη. Καλά απλά επειδή δεν θέλετε. Αριανά και άρρωστος. Απλά επειδή δεν θέλετε να ξεφύγετε από τον προϋπολογισμό, δεν του δώσατε φανέλα εσείς. Ναι. Κατάλαβες. Καλά, δεν είπε τίποτα για τον πρόεδρο μας ο Πράιωτ. Για σας είπε. Είπε για τον πρόξενο προλίγο, ότι είναι κατάπτυστο αυτό που έγινε και σου λέει. Όχι, δεν είπα αυτό. Σου βάζω φωτογραφία με τον πρόξενο. Είπα ότι είπε. Εκτός όταν δεν έχει πληροφορηθεί. Ναι. Έχει πει για τον πρόεδρό σου τρομερά λόγια. Τρομερά. Ναι, το ξέρω. Άσχημα. Το ξέρω. Και εσύ σου δώσατε φανέλα. Το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Αλλά το βλέπουμε εδώ και στο περίπτωμα. Καλώ. Θα σου δείξω και μια φωτογραφία. Ωραία. Εδώ. 23-10-287-38. Σωστά, το ξεχάσαμε. Για ένα τεταρτάκι ακόμη. Είναι, ανοιχτές, έτσι. Ναι. Ναι. Είναι ο κύριος υφυπουργός αθλητισμού. Ναι. Και από το δικό σου πέρασε. Ο κύριος Βασιλιάδης. Με ένα κασκόλ του Άρη, μόνος του. Με πρόεδρο στην ΕΠΟ τον κύριο γραμμένο Αριανό. Ναι. Αριανό. Αριανός. Με κασκόλ του Άρη εδώ πέρα. Ο κύριος, θα σου και... πω και στα δύο θα σου απαντήσω. Βλέπεις κάπα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πού είναι η πρίζα, να καώ τώρα. Πού είναι η πρίζα. Να ορίστε, λέω ψέματα, λέω ψέματα, έλα εδώ. Όχι, μα αλήθεια, αλήθεια λες. Θα απαντήσω μετά. Με ανοιχτό κασκόλ του Άρη. Του Άρη, στο αυτό. Περίπτερο της ΠΑΕ. Περίπτερο της ΔΕΘ, Λαμαρινένιο, Λαμαρίνα από πάνω, ρε φίλε. Εσάς τι είναι, Φελιζόλ. Ελενίτ Λαμαρίνα. Φελιζόλ είναι το δικό σας. Φελιζόλ, το δικό σας τι. Ωρε φίλε, μου θυμίζει σουβλατζίδικο της μαμά Τερέζα. Αυτό εδώ πέρα. Λαμαρίνα, ρε φίλε. Λαμαρίνα. Στο περίπτερο. Εσείς τι έχετε, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Κεραμίδια βάλατε. Θα πάω το Σάββατο και θα σου πω. Περάσατε κεραμίδια. Να απαντήσω όμως. Χαρά ο Βασιλιάδης εδώ. Πολύ χαρά. Θεσσαλονίκη, να απαντήσω όμως. 25 Μαρτίου, ναι, παρακαλώ. Βεβαίως. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Τραγκά. Είστε ευγενέστατος. Βλέπεις κάποιο παράγοντα του Άρη δίπλα του. Τι πράγμα? Κάποιο παράγοντα του Άρη, βλέπεις δίπλα του.
Όχι, πήγε πιο πέρα. Πήγε πιο πέρα. Μόνο σου πήγε. Κανείς δεν ήξερε, απρόσκλητος. Ποιον παράγοντα έπρεπε να δούμε. Ξέρω εγώ, να του δώσουν όπως λες καμιά φανελίτσα. Εκεί δίπλα σου. Ναι, να ήταν, μπορεί να ήταν μεγαλομέτωχος. Να ήταν μεγαλομέτωχος, ρε φίλε. Να πάρει αξία η φωτογραφία. Μόνος του. Να πάρει αξία η φωτογραφία. Μόνος του. Με την Ειρηνούλα. Μόνος του. Να και κάτι άλλο πήγε. Ειρήνη, να βγάλω καπέλο, ρε φίλε. Α, να τη βλέπω συνέχεια. Μόνος του όμως. Τώρα το μουσί τι να δω. Και πήγε και στο του πάω. Ωραία. Εδώ την άλλη φωτογραφία είναι μόνος του. Ο είναι... πρέσβης, ο πρέσβης. Ποιος είναι αυτός με ο Τζάμιας? Ο Τζάμιας είναι νομίζω στο... Καλά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Τζάμια βλέπεις, δεν φίλε και τον πρέσβη. Και τις κοπέλες λοιπόν. Όντως είναι... είναι το τρίο πολύ πετυχημένο. Τα σπεσιάλε... Το κάσινο ο Μπουγάτας το έκανε και παιδί μου εσύ. Παιδάκι μου εσύ. Λοιπόν. Άστο λίγο. Πάμε στο φίλο. Λείπει μια τέταρτη εδώ πέρα. Α, κατάλαβα τι είπε. Λοιπόν, έχουμε γραμμές. Στο φίλο, καλησπέρα φίλε. Πάμε, καλησπέρα. Λοιπόν, έλα Μάγκες, γεια σας. Καλώς. Γεια σου Γιώργη. Μ' ακούτε? Από ασπρόμαυρη στο Στουτγκάρδη να υποθέσω, έτσι. Ναι, καταρχήν να πω, δηλαδή, να έχετε μεγάλη επιτυχία. Γουσάρω την εδώ την κόντρα που έχετε μεταξύ σας. Να σε καλά, προσπαθούμε. Όσο θα πω μια ιστορία, το παλικάρι Ντρούλινγκ, έτσι. Ζάχος. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα να ξέρεις, μένω σε μια πόλη που έχουμε γύρω στους 50.000 κατοίκους. Εντάξει, υπάρχουν γύρω στους 2.000 Έλληνες περίπου. Μέσα σε αυτούς τους 2.000 Έλληνες υπάρχουν και δύο καλά φιλαράκια μου που είναι Αριανοί. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι έτσι πολύ το στοιχείο εδώ πέρα. Αλλά δεν ξέρω πώς το κάνετε, έχετε πάντα ένα κοινό στοιχείο. Για πες. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι πάντα υπήρχε αυτή η χοντρίτσα, εντάξει, πάω και Άρη και τα λοιπά. Δεν πρόκειται εγώ ποτέ να ακούσω μια σωστή κουβέντα ή μάλλον να πω, ρε παιδί μου, κοίταξε εσύ, ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, έχει φτιάξει ομάδα, έχει πρόεδρο, φτιάχνει γήπεδο και τα λοιπά, να παραδεχτείτε κάτι. Θα μου πεις και από την αντίθετη συνέβη το ίδιο. Αλλά εγώ θα σου πω ένα πράγμα, γιατί αναφέρθηκες και πριν για τα λεφτά για τον πρόεδρο που έχει στο μεγαλομέτωχο κτλ. Και αναφερθήκατε και στις μεταγραφές. Σίγουρα το σύστημα είναι λίγο αλλιώς όπως εδώ στη Γερμανία. Αλλά άμα δεν έχεις τα φράγκα από την τηλεόραση δεν μπορείς να κλείσεις και δεν μπορείς να κάνεις και μεταγραφές. Αυτό το ξέρεις. Είτε έρθει ένας παίχτης που θέλει να κλείσει για μισό εκατομμύριο ή για ένα, θέλει κάποιες εγγυήσεις. Λοιπόν. Άρα δηλαδή τα λεφτά είναι πάρα πολύ βασικά και όταν παίρνεις νομίζω ένα νούμερο γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια. 2-400 είναι. Τρελό νούμερο. Ναι, πιστεύω είναι τρελό νούμερο άμα αναλογιστούμε τι προϊόν βλέπουμε έτσι και τι ποδόσφαιρο βλέπουμε. Ωραία, να κάνουμε λίγο... Ωραία, ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, γιατί το προϊόν εδώ είναι της πλάκας, αλλά άμα είναι τρελό για τον Άρη είναι πολύ τρελό... Και για τις ομάδες που παίρνουν διπλάσια και τριπλάσια, έτσι. Πιστεύω να συμφωνείς. Ναι, σίγουρα υπάρχουν, ναι, σίγουρα υπάρχουν και άλλες ομάδες που δεν έχουν αυτό το ελληνικές και δεν έχουν τον κόσμο. Αλλά πρέπει πάντα οι μεγάλες οι ομάδες, γιατί εκεί γίνεται το παζάρι και εκεί γίνεται το μοίρασμα και το ξέρεις πολύ καλά. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και εδώ στην Bundesliga για παράδειγμα. Υπάρχουν 3-4 ομάδες, αν δεν υπάρχουν αυτές οι ανταγωνιστικές οι ομάδες δεν υπάρχει κυμαρμίτα, έτσι. Ναι. Έτσι πρέπει λίγο να το δεις. Οπότε δηλαδή καλά κάνει αυτός εδώ ο πρόεδρος και κάθε πρόεδρος. Εγώ δεν θέλω να βλέπω όμως πράγματα, γιατί συζητάτε συνέχεια εκεί και μάλιστα για το παλικάρι που πήρε από Αμερική, δεν ξέρω αν έχει κάτι... Ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζίμι Χέντριξ, ναι. Ναι, που αναφέρθηκε στο κανάλι ότι είναι Ροστόφ, δηλαδή ο πρόεδρος αυτός θεμά ήταν εσάς, θα τον αποτελούσες Ρώσο, έχει, γιατί είναι ένας πόντιος. Έχει πάρει ελληνική ηθαγένεια, ελληνική ταυτότητα, ναι, ελληνικό διαβατήριο, τα όνομα, πάντα ναι, έτσι. Εντάξει, ναι. Εντάξει τώρα φίλε, αυτά είναι λίγο πολύ, είναι και λίγο και οπαδικά. Όπως είπες προηγουμένως, κανένας δεν θέλει την επιτυχία και το να πηγαίνει καλά ο άλλος. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, επί αυτοκρατορίας, δεν ξέρω την ηλικία σου και αν ήσουν τότε Ελλάδα ή αν γεννήθηκες στην Γερμανία, δεν ξέρω. Όχι, έφυγα 16 χρονών, αλλά ναι. 42 χρονών. Αν πρόλαβες, ας πούμε, αυτό το Άρης ΠΑΟΚ που μάλλον για το πρωτάθλημα και το έπαιρνε, ας πούμε, ο Άρης, αν άκουγες τότε η συνοπαδή σου, δηλαδή το τι άκουγε ο Άρης, ότι τα έπαιρνε με στημένες διαιτησίες, ήταν όλοι ντοπαρισμένοι, έπιανε τους διαιτητές, ζιχ, μιχ, τσιχ, τσιχ. Δηλαδή ο Άρης δεν είχε τίποτα και τα παίρνε έτσι τα πρωτάθληματα. Κατάλαβες αυτό, η ζήλια και η τέτοια θα υπάρχει εκατέρωθεν. Νομίζω
διαχρονική. Κάνα δεν θέλει, κάνας δεν θέλει να πηγαίνει ο άλλος που... καλά. Και εγώ δεν θέλω να πηγαίνει ο Πάο καλά και ο Τάσος δεν θέλει να πηγαίνει ο Άρης καλά. Λογικό είναι. Για μένα είναι υγεία αυτό το πράγμα. Υγιέστατο. Υγεία είναι. Υγιέστατο. Εγώ, λίγο δώσε μου 30 λεπτά. Αυτό το κλασικό το έλεγα και στους συνοπαδούς μου. Θέλεις να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Τι βλακεία είναι αυτή τώρα. Τι θα πει να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Δεν θέλω να πεθάνει καμία κατσίκα του γείτονα. Θέλω εγώ να πηγαίνω καλά και θέλω η αντίπαλη ομάδα της πόλης μου να είναι στη Β' και στη Γ' Εθνική. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν εύχομαι κάτι να πάθει κακό ο Τάσος. Αγωνιστικά μιλάω. Ο Τάσος χαιρόταν που 4 χρόνια εγώ ήμουνα στη Γ' Εθνική και στη Β'. Ναι. Και αν δεν χαιρόταν ο Τάσος. Είναι αλήθεια. Αν δεν χαιρόταν ο Τάσος, χαιρόταν το 90% του κόσμου του ΠΑΟΚ. Είναι λογικό. Αλλά 4 χρόνια είναι πολλά, ρε φίλε. Ναι, σας αποθύμησα. Καλώς ήρθατε. Αυτό, ρε φίλε, τώρα το ότι εύχεσαι να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα είναι μια βλακεία και μισή. Και σε 5 χώρες της Ευρώπης πήγαμε, το ίδιο ισχύει και εκεί. Έτσι είναι. Κοίταξε, στο κομμάτι, επειδή δεν μιλάμε καθόλου για μπάλα, έτσι, και εύχομαι δηλαδή ότι στη σειρά που θα μπείτε... Εν αρχίσει το πρωτάθλημα, Γιώργη, τα αγωνιστικά να αρχίσουν. Ναι. Απλά ήθελα να επισημάνω ότι αν υπάρχουν ομάδες που είναι εμπορικές και έχουν διακρίσει στην Ευρώπη, ανεβαίνει και το προϊόν, ανεβαίνουν και τα έσοδα και τα λοιπά, άρα θα ήταν καλό να προχωράνε οι ομάδες, γιατί αναφέρθηκε και στην τεσσάρα που φάγαμε από την Μπενφίκα. Εντάξει, πείραγμα είναι αυτό, φίλε, πείραγμα, εντάξει. Δεν πήρα. Ναι, από μια ομάδα διαπλεκόμενη η οποία κατηγορείται για δωροδοκίες και θα τιμωρηθεί από τη FIFA, έτσι. Ναι, άκου, ναι. Θα σου πω και κάτι άλλο, να το κρατήσεις και άμα θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε όταν θα γίνουν τα μάτς Bayern με Benfica. Θα σου πω ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η Bayern. Πώς το είπες αυτό? Ομάδα. Ο Ιχολίπτης. Πώς το είπες αυτό? Είναι καλός. Ο Ιχολίπτης έχει κέφια, ο Χρήστος. Ο Χρήστος ο κιός είναι μοναδικός. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Ωραίος. Να είσαι καλά. Άσο, για έλα. Άσο, μόνο ένα τελευταίο, πότε είναι το πρώτο ντέρμπι, για πες μου. Το πρώτο ντέρμπι, τι. Με την ΑΕΚ είναι. Τώρα, με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Ναι, και δεν ξέρω... ακολουθεί το μάτς με την Τζέρση, έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν το έμαθες, έχει θέμα ο Πρίγιοβιτς, έτσι. 10 μέρες εκτός. Χάνει λογικά. Ναι. Χάνει και Τσέλσι, χάνει και ΑΕΚ. Λογικά. Με την ΑΕΚ το παλεύει, βέβαια, θα δούμε. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, έγινε Μάκης, να είστε καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Έγινε Γιώργα. Να είσαι καλά, λοιπόν. Γίνεται ένας χαμός στα επιτροπικά οφίτσια και ο πρόεδρος. Να πάρουμε και τελευταία γραμμή και μετά να τα διαβάσουμε όλα. Να πάρουμε τελευταία γραμμή, να διαβάσουμε. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια. Ωραία. Και να κάνουμε και τον επίλογο. Γιατί ακολουθεί έτσι. Και την special κάνα εκπομπή. Έτσι. Πάμε στον τελευταίο. Λογικά για σήμερα, φίλο. Καλησπέρα. Τελευταίος και καλύτερος. Άμα γουστάς. Πάντα. Θοδωρή Ανόβερο, καλησπέρα. Oh, και άλλη γεια σου, Θόδωρη. Και άλλη Ασπρόμαυρη. Και άλλη Γερμανία. Τι να σε κάνω, είστε διάσημοι εδώ πέρα. Πλακώσα τα παόκια. Σιγά, μην είμαστε διάσημοι. Ασπρόμαυρο τσουνάμι τηλεφωνικό. Λοιπόν, για το χθεσινό φιάσκο της Εθνικής, παιδιά, αυτός ο Χαρτάκης ο προπονητής δεν υπάρχει. Δηλαδή, είχε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Εσύ που ζεις Γερμανία, αυτός εγώ δεν τον ξέρω. Δηλαδή, τόσο καλό όνομα είναι στη Γερμανία ο Σκίμπε, δηλαδή δεν τον αποτελεί. Τι μας κοροϊδεύουν, ρε. Ήμουνα με κάτι Φρίτ σήμερα να πούμε και μου λέγανε καλά, ρε, που στο Σκίμπε τον πετάξαμε εμείς όλοι. Ούτε για σχολιαστή δεν τον παίρνουμε και τον πήρα εσύ προπονητή. Λέω, τι ψάχνει να βρει. Ναι, αλλά με Ότο, ρε Χάκελ πήρα τον Euro. Η λογική είναι ότι επειδή πετύχαμε με ένα Γερμανό. Να κάνω καραγιέκ τρίγες να απαντάς να μου τα φρίτσια. Με την άσπρη κάλτσα και το σαντάλι τώρα. Τα ταγάρια. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο κακός προπονητής, αλλά όλοι λίγο πολύ ένα χαρτάκι το παίρνουν για ένα-δυο παίκτες. Αυτός όμως έχει πάρει τόσα χαρτάκια, ρε παιδιά, από τόσους παίκτες, αναγκάζεται να τους βάλει όλους και δεν ξέρει, όπως και η ομάδα φαίνεται. Δεν πάσχουμε από παίκτες. Παίκτες καλούς έχουμε. Ο Νίκος Αναστόπουλος Γερμανίας είναι, ρε φίλε. Ο Σκύπρος. Χειρότερα. Λοιπόν, Τάσο, καλύτερους παίκτες έχουμε τουλάχιστον από τους Ούγγρους. Πρόσεξε αυτό που σου λέω. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε λιμά ή ότι οι παίκτες μας δεν μπορούν. Με τους συγκεκριμένους παίκτες μπορούν, αλλά με τη διαχείριση που γίνεται το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, τους έχει αφήσει το έλεος του Θεού, λοιπόν, και δεν ξέρουν πού να πάνε και τι να κάνουν. Μπουχαλάκη, Λικογιάννη, Κουρμπέλη, πού τα βρήκε. Τον έχει πάρει η κάμερα Τάσο, να μην παίζει, να μην παίζει τα Αργιανάκη ο Σιωπής, που ήταν Ολυμπιακάκι μέχρι πριν μια εβδομάδα. Είναι δυνατόν να μην παίζει το Αργιανάκη ο Σιωπής,
με Καρυπίδη πρόεδρο, με διασυνδέσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, για να πάει παίκτη από ομάδα Θεσσαλονίκη στο χαρτάκι το Σκύμπε. Ο, τίποτα αγόρι μου. Αφού τον είχε πιάσει η κάμερα να κοιτάει, είχε γίνει το βλέμμα σαν να βλέπει το ηλιοβασίλεμα. Ε. Και το βλέμμα τη Αγελάδου. Δηλαδή, κοιτούσε ατενίζοντα το άπειρο. Κατάλαβα. Δεν ήξερε τι γινόταν. Του λόγου σου από πού είσαι. Μα θες και ταυτότητα. Γιατί ρωτάς από πού είμαι. Γιατί δείχνεις για μεγάλος αετός, μωρά αδερφέ μου. Ωραίο. Από εκεί και πέρα για εμάς καλά πάμε στις προπονήσεις. Τώρα εγώ για τον Πρίγιοβιτς λίγο πολύ θα είχα πει στις προηγούμενες εκπομπές με τον, ναι. Με τον Στελάκη. Στέλιο, ναι, ναι. Λοιπόν, το περίμενα ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί, λογικό ήταν. Δεν είναι ρομπότ ο άνθρωπος. Ξεκινήσαμε δεν από Ιούλιο, ρε φίλε, ξεκινήσαμε να παίζουμε. Ακριβώς. Δυστυχώς και όχι μόνο αυτό, δεν είναι ότι τώρα το τράβηγμα ή 10 μέρες. Είναι ότι δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να δώσει το 100%, δηλαδή θα είσαι στο 70% για όλο τον πρώτο γύρο. Θα ακπομ και καρέλι θα έχεις. Βέβαια αυτό είναι και καλό. Αυτό είναι και καλό που ξεκινήσαμε πιστεύω... λίγο από τον Ιούλιο, γιατί στα ντέρμπι που έρχονται με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Τσέλσι κτλ. Θα είσαι πιο έτοιμο πόλεμος. Έδειξε η ομάδα ότι δεν υπολογίζει τα εκτός έδρας. Δηλαδή δεν είμαστε χωριάτες. Το έχω ξαναπεί. Ναι. Μπαίνουμε μέσα και μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας πλέον. Έτσι. Πατάμε μπάλα, κρατάμε μπάλα. Εδώ και στα μεγάλα τα γήπεδα είχαμε και κατοχή μπάλας εμείς. Δηλαδή κάτι λέει όλο αυτό, έτσι. Ναι. Είναι καλά δουλεμένοι, έχουμε καλή κυκλοφορία. Βγαίνουμε ορθολογικά σε μήκους πλάτους του γηπέδου, να μην τα πλατιάζουμε. Και πάμε μπροστά. Και τώρα μια επισήμα τσιζάχο, αν μου επιτρέπεις για τον Άρη, για τους παραγωγούς γενικά του Άρη. Σε αυτή τη φάση που βρίσκεται ο Άρης, ανέβηκε τέλος πάντων, έκανε μια καλή ομάδα, φαίνεται ότι έχει κάνει ένα καλό σύνολο. Εγώ θα περίμενα αν είχατε έξιμους παραγωγούς, γιατί έξιμους παραγωγούς δεν έχετε, ούτε δημοσιογράφους. Παραγωγούς τι είναι, παραγωγούς ραδιοφωνικούς. Ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ναι, και έξυπνους γενικά. Το γραφείο τύπου του Άρη περιμένει κάποια στραβή του ΠΑΟ, κάποια... Να βγάλει γιατί κάποια τι ανακοίνωση βγήκε, τι ανακοίνωση βγήκε τελευταία. Να σου πω λίγο, έτσι, συγγνώμη κιόλας. Πες μου, θα περιμένει δηλαδή, όχι ήρθε ο υπουργός, όχι μίλησε με τον Καμένο, όχι πόσα στρέμματα πήρε, όχι, δηλαδή πράγματα ξεπερασμένα. Εγώ θα περίμενα τώρα φέτος να κάνετε μια συντονισμένη προσπάθεια, το ακούτε από ένα παοξί, έτσι, ναι. Που τον Παναθηναϊκό μπορείτε να τον κάνετε μια χαψιά, που είναι στα εκτός, να μην βγει πεντάδα, να φάτε τις τριτοτέταρτες ομάδες που πάνε να μπουν σφήνα στην πεντάδα Ατρόμητο και... Αστέρα Τρίπολης. Και τον Αστέρα Τρίπολης και να βγείτε εσείς παιδιά και να δρωθείτε ένα-δύο χρόνια να έχετε από κάτω στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, πολύ... επειδή ναι. Κάνουμε συζήτηση έτσι να κλείσουμε με αυτού, Παναθηναϊκός δεν νομίζω φέτος να έχει στόχο, φίλε μου, Ευρώπη. Δεν νομίζω. Κράτα το μικρό καλάθι, όχι. Μη σας πάει στη στροφή. Εντάξει, το άκουσες. Εγώ σας έλεγα φέτος... Ναι, ο Παναθηναϊκός να μας φάει. Εάν μας φάει με 7-16χρονος ο Παναθηναϊκός, θα του βγάλουμε το καπέλο. Τι να πούμε. Καλά και άγια όλα αυτά που λες. Αλλά για να τα πετύχει όλα αυτά, μια ομάδα που έρχεται μετά από μια τετραετία απουσία από τη μεγάλη δεν κατηγορία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Τι χρώμα δαχτυλίδι πρέπει να βοηθάει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Κόκκινο ή κίτρινο. Πρωτάθλημα να πάρει ο ΠΑΟΚ. Άκουσε με. Πρωτάθλημα να πάρει ο ΠΑΟΚ. Λέω. Αν πάρει κύπελο Άρης, θα στεναχωρηθεί. Καλά, θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε που θα πάτετε. Όχι, ρε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν το άκουσε, δεν το άκουσε. Ναι, είμαι ειλικρινή. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δέτε μου τη Μαρίνα να τη ζητήσω. Να σε καλά. Γεια σου, Θοδωράρα, γίγαντα. Καλό σου βράδυ, Φόδωρε. Γεια σου, γίγαντα. Και στον Μιχάλη να στείλουμε τα χαιρετήματά μας που μας εύχεται και στους δύο. Καλή αρχή να έχετε και καλές εκπομπές. Γεια σου, Μιχαλάρα, γίγαντα και εσείς. Και στο Γιάννη που έχει γράψει στο προφίλ μου, το Γιάννη τον Πολυχρού. Καλή εκπομπή, Ζάχο. Σε όλα τα παλικάρια έρχονται δεκάδες, εκατοντάδες μηνύματα από παντού. Σε κάνει, ναι. Πες, λέει του Τάσου, τη δικιά του μπουτίκ την πέρασε για καντίνα που πουλάει hot dog. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φίλους για την αγάπη που μας δείχνουν. Όντως. Και για τη στήριξη. Και από τις δύο πλευρές, να πούμε. Είναι τεράστια η συμμετοχή που έχετε με μηνύματα, με γραμμές. Γιατί ένας χαμός εδώ, ο Χολίτης μας λέει, μην τηλεφωνείτε άλλο, γιατί πρέπει να περάσουμε και στην επόμενη. Και αύριο μέρα είναι. Δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε. Να διαβάσω. Δεν ξέρω, δεν άκουσα κομμένα. Να διαβάσω όμως μερικά μηνύματα. Διάβασε. Γιατί έκανε ανάρτηση ο πρόεδρος στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Τι, ναι, για διάβασε το. Αυτές οι τριγωνομετρίες με τρέγα ζάχο μπουγάτσα που ακούμε αυτή τη στιγμή, με παρέμβαση μπουγάτσα σήμερα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι οι οπαδικές εκπομπές είναι το χθες, το σήμερα και το αύριο. Και αφήστε κάποιους να νομίζουν ότι πουλάει το μακεδονικό. Αυτό είναι μια σπόντα για κάποιον άλλο. Εντάξει, είναι. Σταμάτα, βρε χρυσό μου, και εσύ με αυτό το τάκα-τάκα μου έχει πάρει τα νεύρα.
Χωρίς όμως να ραπτοπουλιάζουν, λέει, ούτε ο Τρέγκας ούτε τον Τρούλινγκ. Χαχαχά, γεννάει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ωραία. Τρέγκα, λέει, ένα αργιανάκι εδώ πέρα. Στόχος είναι το πρωτάθλημα. Πολύ το σηκώνει τον Αμανέ, αδερφέ. Να μην προσγειωθείς από εδώ. Εσύ είπες πρώτα και δεν είναι κακονόνι. Κάνε μόκο, ρε. Ποια καίει μόκο. Ρε, άντε κάνε του Μπέκα. Του Μπέκα, εγώ. Άντε κάνε του Μπέκα, ρε. Μη είπε του Μπέκα. Μπουγάτσα. Και στόχος είναι το πρωτάθλημα και αυτό που είπες για τα διαρκείας, λέει, έχεις, λέει, εν μέρει δίκιο. Που είπα ότι ήταν 1700 και μόλις κάνατε δύο νίκες γίνανε. It's coming home. 6800. Έρχεται σπίτι. Ναι, εκπομπάρα και μουσικάρες. Μπράβο στον Ιχολύπτη, λέει, και για τις μουσικές και για τα ηχητικά που βάζει. Ο Τζον, λέει, το ζευγάρι των αγαπημένων μας Στραβοστόμηδων είναι όνειρο, ρε. Ξέρω εγώ, χαρακτηρίζεται να το γράψουμε. Ναι. Όνειρο, όνειρο. Μπορούν και τετράωρη εκπομπή χωρίς αρχισυνταξία, λέμε. Άνετα, λέει από κάτω ο φίλος ο Παναγιώτης και ο Μακουκούλα. Ο Μακουκούλα, κύριε, θα τον έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το αν θέλει Δευτέρα που είναι για το μάτς του Άρη να έρθει, ας έρθει Δευτέρα. Άμα τον βολεύει, ας έρθει Δευτέρα. Θα τον κύριε, έχουμε. Λέει ο Μακουκούλα, θα σε στεναχωρήσω. Έχω πληροφορίες που αν είναι αληθινές, μιλάμε ότι ο Παπαθανασάκης θα είναι καλοπληρωτής μπροστά στον Κάρι. Κάρι. Να φύγετε, κύριε! Καλά. Να πάτε αλλού! Έτσι. Καλά, Κάρι, εσύ... Κάρι, ποιον εννοεί, Κάρι. Τον Καρυπίδη. Α, το Κάρι που βάζουμε στο. Εσύ έχεις και μεγάλο μέτοχο. Τώρα δεν έχεις ανάγκη, ρε Μακουκούλα. Άρχισε. Άρχισε η κόντρα. Άρχισες. Έχεις μεγάλο μέτοχο. Τώρα απλά είναι ο άνθρωπος. Παπαθανασάκη, για σένα σπάθηκαν τα παιδιά. Πρόσεξε. Μακουκούλα, πρόσεξε. Μην ο μεγαλομέτωχό σου, ο Παπαθανασάκης, είναι μπροστά του κανένας μεγιστάνας. Πρόσεξε. Γιατί πήγε στα Πεφκαρούλα, κάποια ήσουνα. Πόσο σου ρεάλ που η ομάδα για τις εκπομπές κάποιου άλλου σταθμού. Συγχαίρουμε εκπομπή του Λίμπερο. Εντάξει, όχι, δεν τα, τα ακούς, λέει, για κάποιον. Να, ο καθένας κάνει το καλύτερο που νομίζει για το σταθμό του. Μπράβο, για το... Αλάνια, εντάξει. Συνεχίστε, εγώ κρατάω συγχαρητήρια στο Λίμπερο για την εκπομπή που αυτό ήθελα να... Ωραία. Λοιπόν, πες και αυτό που είναι να πεις και να... Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι αύριο, πρώτα ο Θεός, στις 8 η ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί σας και ο Τάσος Τραγιάς και εγώ για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, που η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα είναι, βγαίνει στον αέρα χάρη στην υποστήριξη του Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ και για το ποτάκι σας φυσικά. Έτσι. Το βράδυ. Και φυσικά εκεί είναι το στέκι της πόλης, ένας πάρα πολύ όμορφο χώρο που μπορείς να απολαύσεις όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης της ομάδας. Έτσι, και με πάντα special καθαρά ποτά και αυτό με είναι δεδομένο. Φανταστικές εθέρες υπάρξεις και σαν δαμόνες και σαν σέρβις. Ειδικά ο Μανώλης και σαν πρώην της δουλειάς. Αυτό είναι δεδομένο. Νόμιζα για εθέρια ύπαρξη και το Μανώλη. Όχι, ρε, φίλε. Τρόμαξα κατά μια στιγμή. Και φυσικά δεν είναι μόνο το Escobar. Έτσι. Είναι και οι υπόλοιποι υποστηρικτές εδώ της εκπομπής και παλαιότεροι. Παλαιοσυρές θα τις χαρακτηρίζαμε. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια στο Ρετζίκι, ο φίλος μας ο Άκης, με μοναδικές γεύσεις σε ψητά της ώρας και ό,τι άλλο πάρετε. Το μεζεδοπολείο των Μπακάλικων στην Ιωροκάστρου 133. Οι Γιωργάδες εκεί πέρα έχουν κάνει ένα τέλειο κατάστημα με ένα υπέροχο διαμορφωμένο χώρο. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ζωντανή λαϊκή ορχήστρα μαζί με τα special δέσματα από το Μπακάλικο. Ο Ζήκος της Τούμπας, Ανατολικής Τράκης 63, ο φίλος μας ο Αρίστος, με την special μπριζόλα σχάρας ζάχο που καπνιστεί. Μου αρέσει. Τη φάση, τα λιποτιμήσεις. Έτσι, ύψαρο ταβέρνα Πορφύρα, κεραμέρι, με special ολόφρεσκα ψάρια στην Επιδαύρου 30 και το όνειρο live strip show έναντι παλαιού ΟΠΑΠ. Ο αδερφός ο Μανώλης, τον οποίο θα επισκεφτούμε σύντομα με φανταστικές παρουσίες και πρόγραμμα Κάτσε Καλά. Δεν σας λέμε τίποτα άλλο, μόνο με 10 ευρουλάκια είσοδο και 10 ευρουλάκια δύο χορούς πριβέ από special παρουσίες. Μία επίσκεψη θα σας πείσει. Αυτά για σήμερα από όλους εμάς. Να ευχαριστήσουμε το ακροατήριο του Λίμπερο και ακολουθούν για... Ναι, θα πούμε, ρε, να ευχαριστήσουμε λίγο πρώτα. Το ευχαριστήσα, δεν ακούσε, Τάσο. Ποιος ευχαριστήσε? Εγώ, το ακροατήριο, όλες. Τον Νικολίπη τον είπες? Όχι, αυτό δεν είπα, έχεις δίκιο. Να ευχαριστήσουμε τον πολύτιμο συνεργάτη για άλλο ένα βράδυ, τον Χρήστο τον Κιώση, για Κιώσης. Τη μοναδική παρουσία του, για τις μουσικάρες, για τα ηχητικά που μας διασκεδάζουν και εμάς και εσάς και έχουμε, πάρα πολλές επιφημίες, έτσι, και συγχαρητήρια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ εδώ στις 8 από Ράδιο Μαρμίτα. Από Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια και Χρήστο Κιώση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
Τετάρτης. Ακολουθούν ο Νίκος Παπαδόπουλος με τον Νίκο Μοσχοβίτη με την εκπομπάρα Μπαλαντέρ. Καλό σας βράδυ. Auf Wiedersehen.